Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο και δημιουργικότερο, το καινούριο χρόνο, το 1994. Πρώτη ζωντανή εκπομπή απόψε για το 1994 και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αυτή την επικοινωνία μαζί σας, γιατί έτσι το θεωρώ σαν μια αμφίδρομη επικοινωνία, με έναν κόκο αυτοκριτικής. Είναι αλήθεια ότι τη χρονιά που πέρασε, αρκετοί από εσάς απέδωσαν ευθύνες σε μένα και σε κάποιους συναδέλφους μου που κάνουν talk show, εκπομπές λόγου και διαλόγου στην ελληνική τηλεόραση, για το γεγονός ότι εμφανιζόμαστε να καλούμε και να εμφανίζουμε, να παρουσιάζουμε πρόσωπα από τις εκπομπές μας που λίγο πολύ ανήκουν σε έναν στενό κύκλο προσώπων της ελληνικής δημόσιας ζωής. Απόψε λοιπόν επέλεξα να απευθύνω μία πρόσκληση σε ένα πρόσωπο που σηκώνει ψηλά τη σημαία της αμφισβήτησης του κατεστημένου. Φαινόμενο της δημόσιας ζωής, φαινόμενο των μίντια, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά και καλά. Και σε όλους τους τηλεθεατές. Είμαι βέβαιος ότι αυτοί που μας βλέπουν θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για εσάς. Εγώ όμως πριν πάω στο προσωπικό, στο ανθρώπινο στοιχείο, θα ασχοληθώ πριν απ' όλα με την πολιτική διάσταση του Βασίλη Λεβέντη, με τον πολιτικό του λόγο, και θα ζητήσω, μια και ξεκινάμε μια καινούργια χρονιά, μια χρονιά κρίσιμη για τον τόπο, θα ζητήσω τη δική σας άποψη για αυτά που γίνονται σήμερα στη χώρα μας. Η χώρα μας ανέλαβε με μια επίσημη τελετή που έγινε χθες την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε να προχωρεί η χώρα με τη σημερινή κυβέρνηση, τη σημερινή αντιπολίτευση Μίζωνα και Ελάσσονα. Να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Τι βλέπετε? Η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα ότι το κόμμα που ήταν στην εξουσία ήταν καλό ή κακό. Η Ελλάδα έχει νοσηρές πολιτικές δομές. Mm-hmm. Εκεί πάσχει. Δηλαδή κυβέρνηση και αντιπολίτευση ενορχιστρώνονται σε μια διαδικασία εμπεγμού του λαού και διασυρμού του. Προεκλογικά, δηλαδή, τάζουν, προεκλογικά τάζουν και υπόσχονται τα πάντα. Μάλιστα. Για να κλέψουν, διότι κλέβουν την ψήφο. Την ψήφο δεν, ναι, την παίρνουν με το σπαθί τους. Mm-hmm. Διότι με το σπαθί παίρνεις μια ψήφο όταν λες την αλήθεια, mm-hmm, και αυτός που σε ψηφίζει είναι σε γνώση του τι θα κάνεις μετά. Δηλαδή υπάρχει ένα σικέ παιχνίδι. Μια πολιτική απάτη. Μια πολιτική όχι απάτη. Απλά σικέ παιχνίδι, γιατί πρόκειται για δημόσια ζωή. Mm-hmm. Και στη δημόσια ζωή πρέπει να υπάρχουν αρετές. Mm-hmm. Υπάρχει πολιτική απάτη σε βάρος του λαού. Άλλα του λένε πριν τις εκλογές και άλλα του λένε μετά. Και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι, για να μην αναφέρω ονόματα, ναι, ήταν η υποχείρια. Πάντως πρέπει να πούμε και ονόματα, κύριε πρόεδρε, διότι θα σας κατηγορήσουν. Θα τα πούμε ότι και ενώ έχετε συνηθίσει σε μια διαφανή πολιτική, ότι απόψε αρχίζετε και γυρίζετε τα λόγια σας. Και ίσως πρέπει να απαντήσετε σε αυτού του είδους την κομφή. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουν. Ότι επιδιώκετε συμμαχίες. Καλά. Ότι επιδιώκετε συμμαχίες με τη μία πλευρά του πολιτικού φάσματος και με την άλλη. Πρέπει λοιπόν να είστε κρυστάλλινος, όπως είστε πάντα. Στις συμμαχίες ούτε δύσκολος ούτε εύκολος. Όποιος θέλει να συμμαχίσει μαζί μου, πρέπει να ασπαστεί ένα έντιμο πολιτικό λόγο και να αφήσει τις παλαιανθρωπίες και τις ατιμίες. Αυτό θα ήθελα. Κριτήριο συμμαχίας για την Ένωση Κεντρών είναι να βοηθηθεί ο λαός. Και να αφήσουν αυτά τα ψέματα και τις παλαιανθρωπιές. Και σας λέγω, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου κουβαλούσαν εδώ marketing manager και λέγανε πες αυτά στο λαό. Καλά, δεν ξέρανε ότι αυτά δεν γίνονται. Image makers θα έχετε κι εσείς. Έχετε ένα επιτελείο εδώ. Κοιτάξτε, άλλο να έχεις ένα σύμβουλο και να του λες, ναι, μέσα στα πλαίσια της ειλικρίνειας να σε βοηθήσει, και συμβούλους όλοι οι πολιτικοί έχουν και το λαό τον ίδιο, ναι, πρέπει να λαβαίνεις υπόψη, και άλλο να λες στους συμβούλους να εξαπατήσουμε το λαό, βάλτε τα όλα με λιγάλα, να τους κλέψουμε την ψήφο και μετά να τους αρχίσουμε τους φόρους και να τρώμε και το φαγοπότη. Διότι εδώ πέρα θυμόσαστε το Μητσοτάκι με τα 3.000 κυβικά του Γαλενιανού. Το ψήφισε και το Πασόκ, το ψήφισε και ο Φλωράκης, το ψήφισαν και οι πάντες. Τα 3.000 κυβικά τα αυτοκίνητα. Ναι, αλλά δεν ίσχυσε όμως. Δεν ίσχυσε κάτω από την κατακραυγή. Ναι. Δεν καταφέρανε να περάσει τελείως ανώδυνα. Μην σταθούμε σε λεπτομέρειες. Εγώ, ναι, θα ήθελα, επειδή αυτές τις μέρες ήταν ο Ζακ Ντελόρ στην Αθήνα, με όλη την Κομισιόν, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επειδή είμαι βέβαιος ότι και από το γραφείο της κοινότητας αυτή τη στιγμή μας βλέπουν, και όπως γνωρίζετε, το προφίλ μέσω του αντένα satellite πηγαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν, με δεδομένο ότι αυτός ο χρόνος είναι η εκκίνηση του εξαμήνου της ελληνικής προεδρίας, σαν πολιτικός ηγέτης να απευθυνθείτε, κοιτάξτε την κάμερα πρόσωπο με πρόσωπο, απευθυνθείτε στους κυβερνώντες
και δώστε τους μέσα σε ένα λεπτό συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς πρέπει να πολιτευθούν από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα είδος διάγγελμα του Βασίλη Λεβέντη με αφορμή τη καινούργια χρονιά. Δεν νομίζω ότι είναι πρόθυμοι να ακούσουν. Είναι κουφοί οι κύριοι, διότι ένας που συνειδητά προχώρησε σε πολιτική απάτη και άλλα είπε προεκλογικά, εν γνώση του ότι δεν μπορεί να τα πραγματοποιήσει μετεκλογικά, δεν νομίζω ότι θα άκουγε τη φωνή του λαού. Ο λαός είναι ο μεγάλος απών σήμερα από την εξουσία. Το Πασόκ είπε, το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Τελικά είναι το Πασόκ στην κυβέρνηση και το Πασόκ και στην εξουσία. Δεν υπάρχει λαός. Είναι απών. Είναι απών ο λαός. Και για τον Μητσοτάκη και για τον Και αυτός που ψήφισε τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου πήρε ένα συντριπτικό ποσοστό. Αυτός δεν είναι λαός. Αυτός έπεσε θύμα του ότι ήθελε να διώξει κάποιον άλλο. Mm-hmm. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα ψευτοδίλημα για το οποίο φταίνει ο Τεγόπουλος, ο Λαμπράκης, ο Κόκαλης, ο Βαρδινογέννης. Ποιοι έχουν τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες. Mm-hmm. Άνθρωποι που ενορχιστρώνονται μέσα σε ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν μετά για μίζες, για προμήθειες και για ανάθεση έργων του δημοσίου. Ναι, για ποιο λόγο. Προσέξτε όμως ότι αυτό μπορούν να πούν αργότερα και για εσάς. Διότι έχετε ένα κανάλι. Δυνάμει αύριο το κανάλι 67 μπορεί να περάσει και τον Αντένα και το Μέγκα. Εάν κάνω συναλλαγές, βεβαίως και πρέπει να το πούν. Και πρέπει η δημόσια ζωή να είναι υπό έλεγχο. Να δείτε πόσο κακοήθεις είναι ορισμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ο κύριος Μπαρτινογιάννης είναι φιλάνθρωπος. Γιατί εστράφει στα μέσα ενημέρωση ο κύριος Μπαρτινογιάννης. Δικαίωμα του καθενός είναι να στραφεί, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι δικαίωμα του καθενός. Ελεύθερη οικονομία. Και δικαίωμα των κομμάτων και υποχρέωση των δημοσίων ανθρώπων να ελέγχουν για να δείτε το γιατί. Πόσο κακοήθηση είναι αυτή, ορισμένη στην Ελλάδα. Ο κύριος Μπαρτινογιάννης ήταν ένας πλωτάρχης πριν 17 χρόνια του πολεμικού ναυτικού. Ευνηδίως τον έπιασε φιλοπατρία και θέλει να έχει εφημερίδα, θέλει να έχει κανάλια. Αγόρασε το κανάλι του Κουρί. Του Κουρί. Για να ρωτήσω έφτασε, κάτι. Γιατί με δικά του λεφτά. Έχετε κι εσείς ένα κανάλι όμως. Ναι. Και αύριο το κανάλι αυτό δυνάμει μπορεί να φτάσει να περάσει και το Μέγκα και τον Αντένα και όλα τα κανάλια. Τα λεφτά που τα βρήκατε εδώ. Θα σας ρωτήσουν αυτοί που κατηγορείτε, θα πούν καλά. Λεφτά. Εγώ που είμαι ο Βαρδινογιάννης έκανα κανάλι. Εγώ που είμαι ο Τεγόπουλος έκανα κανάλι. Εγώ που είμαι ο Κυριακού έκανα κανάλι. Ο Λεβέντης που τα βρήκε τα λεφτά, θα πούνε. Ο Λεβέντης δεν έκανε κανάλι με λεφτά. Ο Λεβέντης έκανε κανάλι με δύναμη, με ψυχή. Ναι, αλλά. Φτιάξαμε στην αρχή και δεν ζήσατε. Κάμερες και με ψυχή. Προσέχτε. Διότι όσα και να καταθέσουμε από τον ψυχισμό του ανθρώπου, κάμερα δεν σου δίνει. Εδώ υπάρχει ένα μεγαλείο. Ο λαός, αρκεί να σας πω κύριε Παναγιωτόπουλε που είστε ειδήμον στα μέσα ενημέρωση, εκπέμψαμε στην αρχή με 5 βατ. Με 5 βατ, Και με 5 βατ ήταν σκέτο ραδιόφωνο, ούτε καν τηλεόραση, είχε χιόνια. Και άρχισε ο λαός σιγά σιγά με τα τηλέφωνά του, με την προσφορά του. Και το ζέστανε και με έγινε. Με την βοήθεια και έγινε, βεβαίως. Δεν υπήρξαν κεφάλαια. Αλλά να δείτε όμως. Υπάρχει τι δηλαδή στην ίδρυση και στη λειτουργία του καναλιού 67, υπάρχει ένα θαύμα που με κρατάει και εμένα όρθιο. Το ότι κάποιοι αιμοδοτούν, κάποιοι προσφέρουν, κάποιοι συνεισφέρουν. Και μιλάμε για ανθρώπους φτωχούς. Γιατί το να συνεισφέρει ο Βαρδινογιάννης είναι εύκολο. Το να συνεισφέρει όμως ο φτωχός από τη σύνταξή του 10.000, το να έρχεται μια γυναίκα. Ακούστε λοιπόν τι μου είπαν. Για να δείτε ότι υπησέρχεται στη δημόσια ζωή και το φαινόμενο της κακοήθειας πολλές φορές. Εγώ κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή. Στην Ελλάδα πάντα. Ζητήσατε εσείς να είναι ζωντανή και μπράβο σας. Και οφείλω να το καταθέσω εδώ μπροστά στην κοινή γνώμη και στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Αλλά θέλω να σας τα ρωτήσω όλα για να μην υπάρξει παραμικρή σκιά. Ό,τι θέλετε. Έτσι, είστε πάντα κρυστάλλινοι. Λοιπόν, και απόψε. Να δείτε τι μου είπαν. Με πήραν κάποιο ανώνυμο τηλεφώνημα. Και μου λένε ότι να ρωτήσεις δύο πράγματα τον πρόεδρο, τον κύριο Λεβέντη. Το πρώτο είναι πού βρήκε το Ρόλεξ και φοράει. Φοράτε ένα Ρόλεξ, όπως και χιλιάδες άλλοι Έλληνες συμπολίτες μας και Ελληνίδες. Και το δεύτερο είναι γιατί κάνει τόσο παρέα με κάποιους πλειοκτήτες του Πειραιός. Είναι, λέει, από τον Πειραιά. Τώρα στις γιορτές εθεάθη σε διάφορα εφοπλιστικά γραφεία όπου τους έλεγε ευχές και συνομιλούσε μαζί τους. Αυτό είναι κακοήθεια, μάλλον. Εγώ το θέτω όμως γιατί θέλω να δίδονται απαντήσεις σε όλα. Καταρχήν. Αυτός υπενήσεται ότι δεν έχετε σχέση με το βιομηχανικό κεφάλαιο, αλλά έχετε σχέση με το εφοπλιστικό κεφάλαιο, προφανώς. Αυτός είναι υπενιγμός. Όπως αντιλήφθη εγώ δηλαδή. Ποια είναι η αλήθεια. Ναι. Ο Βασίλης ο Λεβέντης είναι ένας λαϊκός αγωνιστής, ένα απλό παιδί και ως εργάτης στα ναυπηγεία του Καραμαλιά. Το διάβασα στο βιογραφικό σας, στο CV. Βεβαίως έχω φιλίες και σχέσεις και με ανθρώπους της βιομηχανίας και του εφοπλισμού και της πλειοψηφίας. Ποιους, για πέστε μας. Τα ονόματα. Παραδείγματος χάρη. Δεν νομίζω ότι είναι. Όχι, για λόγους οι σχέσεις μου αυτές δεν είναι σχέσεις ότι εκπροσωπώ τα συμφέροντά τους. Είναι σχέσεις φιλίας και εκτίμησης. Δεν βοηθούν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Λάτσης ήταν πίσω από τα κόμματα, όχι φιλικά προς τον κύριο Παπανδρέου, προς τον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν προωθώντας κάποιες σχέσεις που θα του έδιναν μετά κάποια αντιπαροχή.
Αυτό είναι το κολάσιμο. Αλλιώς το να πω καλημέρα σε κάποιον. Όταν σας βλέπει με τον Παναγιώτοπουλο τον εφοπλιστή, εγώ δεν είμαι κατά του κεφαλαίου. Εγώ είμαι υπέρ μιας εργασιακής ειρήνης και μιας συμπόρευσης εργοδοσίας και εργαζομένων. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα κεντρό κόμμα. Και το κέντρο είναι το κόμμα των νοικοκυρέων. Οι δεξιοί και οι πασοτζίδες κάνανε ανοικοκύρευτη την Ελλάδα με τα χάλια τους και με τα τεχνάσματά τους. Διότι η δεξιά έλεγε ότι είναι υπέρ του λαού για να μην τους πούν ότι είναι υπέρ του κεφαλαίου. Ο δε σοσιαλισμός ήταν εμπόριο. Όταν έχεις τον Κουρί μέσα στο Πασόκ που πουλάει στο Μαστοράκι το φίδι της Χούντας το κανάλι του, αυτές οι σχέσεις Πασόκ και δεν το καταγγέλει αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν μου λέτε. Είναι πλέον ένα εμπόριο σοσιαλισμού. Ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου δεν κάνει σοσιαλισμό. Εμπορεύεται το σοσιαλισμό και στη συνέχεια μπορούμε να μας. Γιατί είμαι παλιός γνωριμός του. Ξέρετε να πούμε μου περισσότερα. Μου κάνει εντύπωση το εξής. Τώρα πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν μου απαντήσετε για το Rolex. Θέλω να το κλείσουμε και αυτό, να μην αφήνουμε. Το Rolex είναι δώρο κάποιων φοιτητών από τη Γερμανία που τους επισκέφθηκα προτριετίας. Αυτό ήταν ένα δώρο, μου το κάνανε και μου λένε, επειδή αν σας δώσουμε μία ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο. Κάτι, δηλαδή. Αν το, σας ήταν δώσουμε, της νεολαίας αυτή. Ναι, ναι. Της νεολαίας της Ένωσης Κεντρών. Και μου είπαν ότι αν σας δώσουμε κάτι, οτιδήποτε άλλο μπορεί να το πετάξετε, αυτό θα το φοράτε και έχω δώσει το λόγο μου. Εγώ δεν υποκύπτω σε χρυσάφια. Δεν έχω τέτοιες. Ίσως επειδή αρέσει και στο γυναικείο φύλο, γι' αυτό το φοράτε. Ίσως. Ναι, αλλά θα τα δούμε αυτά μετά. Είναι μια υπόσχεση. Προς κάποιους ότι δεν θα το. Κατάλαβα. Και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω, να μου σχολιάσετε. Βεβαίως παρατηρώ κάτι, πριν πάμε στα πρόσωπα. Παρατηρώ το εξής, ότι ενώ το κέντρο έχει μια παράδοση διμετόπου αγώνα προς την αριστερά και προς τη δεξιά, εσείς έχετε μια ρητορική η οποία συναντά, συγκεντρώνει τα πειρά της στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου. Και βεβαίως είναι δικαίωμά σας, γιατί είστε πολιτικός ηγέτης. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε τι λέγεται, και πάω πάλι σε κακοήθηση ίσως, σε έρπουστες φημολογίες, αλλά θέλω να τα απαντήσουμε όλα απόψε, γι' αυτό ήρθαμε σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή. Λένε ότι σας έδινε λεφτά ο κύριος Μητσοτάκης, διότι υπήρξατε και υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας κάποια στιγμή. Σας έδινε λεφτά ο κύριος Μητσοτάκης, σας έδιναν λεφτά άλλοι που ήθελαν να χτυπηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, γι' αυτό κι εσείς εξαπολύετε τους μύδρους, τους ρητορικούς, τους τηλεοπτικούς από το βήμα του καναλιού 67 σε βάρος του Προέδρου του Πασό και σημερινού Πρωθυπουργού. Τι απαντάτε σε αυτό? Ακούστε, πρέπει να ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε ότι ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι άνθρωπος από αυτούς που παίρνουν λεφτά για να παίζουν ένα ρόλο. Απλά το ΠΑΣΟΚ δεν εννοεί να καταλάβει ότι γεννιέται ο χώρος του κέντρου, του οποίου τα οράματα πρόδωσε και του οποίου τις ψήφους έκλεψε και συκοφαντεί. Θέλω να ξέρετε δηλαδή ότι υπάρχει στην Ελλάδα από το 1974 και μετά μια προδοσία του χώρου του κέντρου και των παρακαταθηκών που μας έδωσε ο Γιώργος Παπανδρέου από το γιο του τον Ανδρέα, ο οποίος ό,τι εμφανίζεται στο χώρο που μπορούσε να πάρει τους ψήφους του κέντρου, το λέει ότι είναι τέκνο της δεξιάς. Είναι ένας τρόπος έξυπνος για να εξουδετερώνει και να εξοντώνει οτιδήποτε πάει να υπάρξει. Επειδή ο ρόλος του Ανδρέα Παπανδρέου είναι βρώμικος, ο ρόλος του, σε όλα τα επίπεδα, από το διαβατήριο που πήρε από τα ίδια τα χέρια του Πατακού. Μην πάμε τόσο στο παρελθόν, διότι φοβάμαι ότι θα. Ναι, αλλά έχουν μείνει ανεξήγητα κάποια πράγματα. Στους λαβυρίνθους. Γιατί ο Πατακός δεν έδωσε σε τόσους άλλους ανθρώπους που λιώσαν σε κελιά διαβατήριο και επέλεξε ειδικό τον Ανδρέα Παπανδρέου για να τον ξέρει. Τι ότι χρειαζόταν στην Αμερική. Εσείς δεν κάνατε αντίσταση. Λένε άλλοι ότι εσείς δεν κάνατε αντίσταση. Μα τι αντίσταση, πόσο χρόνο είμαι εγώ? Εγώ ήμουν τριτοετής όταν έπεσε η πόρτα του Πατακού. Και έκανα τη σιωπηρή αντίσταση. Δεν μπορούσα να κάνω την αντίσταση που έκανε. Δηλαδή αντιδράσατε 20 χρονών. Σαν σιωπηρή πλειοψηφία. Ήμουν σαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου. Ποια κάναν την αντίσταση. Μα αυτά μπήκανε μέσα όμως τα παιδιά του Πολυτεχνείου. Μπήκε το τάγκ μετά, έτσι δεν είναι? Την μπήκανε μέσα, πού μέσα? Δεν ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και μπήκε το τάγκ και έριξε την πύλη και έγιναν αυτά που έγιναν. Πλήρωσαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου, έτσι δεν είναι? Το Πολυτεχνείο έχει 5.000 φοιτητές. Αυτοί κάναν την αντίσταση. Αυτοί κάναν την αντίσταση. Δεν νομίζω ότι όσοι βρεθήκαν μπροστά στο τάγκ είναι πιο αντιστασιακοί από τους υπολείπους. Εκτός αν το έκαναν για να πάνε μετά αμέσως το 1974 να πολιτευτούν από εδώ και από εκεί και να εξαργυρώσουν την αντίσταση. Γιατί στην Ελλάδα μερικοί την κάνουν την αντίσταση με το αζημίωτο. Εκτός αν εννοείται αυτούς. Ο σιωπηρός λαός. Ο Παπαδόπουλος έπεσε από τον ανώνυμο Έλληνα και την Ελληνίδα που αντιστάθηκε στις ορδές της Χούντας.
Και δεν πρέπει κάποιοι να ζητούν ότι ήταν σημεοφόροι της αντίστασης. Γιατί αυτοί ήταν και προβοκάτορες και έχω αποδείξει. Κύριε Λεβέντη, εγώ θα παρακαλούσα να μην πάμε τόσο πίσω. Ναι, ναι. Θα πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και μετά θα ζητήσω από τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, που είναι ο καλεσμένος απόψε στο ζωντανό προφίλ, να μας σχολιάσει συγκεκριμένα πρόσωπα από την ελληνική και τη διεθνή ζωή, βλέποντας και ένα σχετικό βίντεο. Διαφημίσεις λοιπόν. Το ελλαδικό όσο και το διεθνές, να δούμε το βίντεο και να σας ζητήσω με τρεις προτάσεις να σχολιάσετε το κάθε πρόσωπο. Με τρεις προτάσεις. Πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα. Θέλω με τρεις λέξεις να μου σχολιάσετε το κάθε πρόσωπο. Κωνσταντίνος Καραμαλής. Με τρεις λέξεις. Ο Καραμαλής έχει κάνει πολλά λάθη. Το μεγαλύτερο είναι η βία και η νοθεία του 1961. Και πάλι στο παρελθόν πάμε. Παρελθόν, αλλά τώρα είναι μας μεγάλο λάθος. Παιδιά τα οποία είναι 25 μεγάλο χρονών και δεν θυμούνται τίποτα. Η βία και η νοθεία του 1961 και να ψηφίζουν και οι πεθαμένοι είναι μέγα έγκλημα. Μάλιστα. Και χρεώνεται και δεν ξεχρεώνεται. Μας έβαλε στην ΕΟΚ. Ναι. Αυτό ήταν καλό. Ναι, ναι. Αλλά δεν βοήθησε να κολυμπήσουμε που είπε. Μας έβαλε χωρίς να ξέρουμε κολύμπη στην ΕΟΚ και είναι υπεύθυνος και αυτός για το ρουσφετολογικό κράτος που είχε δημιουργήσει. Μάλιστα. Γιατί αρχιερέας του ρουσφετιού ήταν αυτή τη εισαγωγέα. Τρεις λέξεις και μιλάμε τρία λεπτά. Ναι. Ανδρέας Παπανδρέου. Τρεις λέξεις. Και το λάθος του, για να συμπληρώσω για τον Καραμαλή, είναι που δέχτηκε σε τέτοια ηλικία να γίνει πρόεδρος. Ναι. Μέγα σφάλμα. Μα και εσείς μπορείτε να γίνετε πρωθυπουργός σε 15 χρόνια. Δεν μπορεί να το απορρίψουμε αυτό, εάν άλλο, ο θελήσω, άλλο να γίνω πρωθυπουργός στα 70 και άλλο να είμαι από τα 40 στην πολιτική, να κάνω 8 ετία, 1, 2, 3 και να θέλω να είμαι ενόβιος. Ανδρέας Παπανδρέου. Με τρεις λέξεις ο καθένας. Έκανε εμπόριο σοσιαλισμού. Κάποτε η ιστορία θα δικαιώσει το Λεβέντη και θα δικαιώσει και την ίδια κουβέντα που είπε ο Γεώργιος Παπανδρέου για το Σοφοκλή Βενιζέλο, όταν κάποτε στη Βουλή τον ταλαιπωρούσε το Γεώργιο Παπανδρέου, ο Σοφοκλής Βενιζέλος ήταν πάντα αντάρτης. Γύρισε ο Γιώργος Παπανδρέου και του είπε: «Η Ελλάδα γεννά μόνο ένα Βενιζέλο». Μάλιστα. Και έτσι του λέω του Ανδρέα Παπανδρέου: «Η Ελλάδα γέννησε μόνο ένα Παπανδρέου και όλοι οι άλλοι είναι οδοντόκλανες». Μιλτιάδης Έβερτο. Αυτός είναι. Το ειδικό του βάρος δεν αντικατοπτρίζει το εκτόπισμά του. Εκτόπισμα σωματικό έχει ειδικό βάρος σαν πολιτικό ανάστημα. Όχι, γιατί και εκεί που ήταν στο Δήμο Αθηναίων ήταν ρουσφετάρχης, διόρισε 4.000 ανθρώπους και έχει ρίξει έξω τα ταμεία του Δήμου τα οποία έχουν υποθηκευτεί επάπειρον. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτός είναι πράος άνθρωπος. Ίσως καλός, υπήρξε φίλος σας. Καλός ή όχι, άνθρωπος. Έτσι όχι, δεν κρίνω έτσι. Δεν έχω φίλους εγώ στην πολιτική. Μόνο τις ιδέες μου ασπάζονται είναι φίλοι μου. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε ιστορικά λάθος και εγκατέλειψε τον Γεώργιο Παπανδρέου. Αυτό το λάθος, όποιος λέγεται Μητσοτάκης από εδώ και πέρα, θα τον αποστρέφονται όλοι. Δηλαδή το στίγμα της αποστασίας δεν ξεπλένεται με τίποτα. Θέλετε να αλλάξει όνομα ουσιαστικά απόψε. Ή να. Να γίνει Λεβέντη, τι να γίνει. Να φύγει. Όχι, να. Τάκης, να αφήσει το Μίτσο. Τάκης, να λέγεται Τάκης. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, Αντώνης Σαμαράς. Έχετε μια αντιπαλότητα με τον κύριο Σαμαρά. Αυτός είναι αχάριστος. Είναι αχάριστος. Γιατί ενώ είναι γέννημα θρέμα της άκρας δεξιάς και του Αβέροφ και του Μητσοτάκη, εστράφει κατά των ευεργετών του. Πρόδωσε στο θέμα της Μακεδονίας τον Δεκέμβρη του 1991
Έφαγε και τα ταμεία ενδεχομένως, όταν ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, κατέστρεψε τα παραστατικά έγγραφα και έκανε κάτι ανήθικο. Μόνο γι' αυτό, τώρα αυτά είναι... μπορούν να επισύρουν την επέμβαση της εισαγγελέως. Έχασε τα παραστατικά. Διότι δεν είναι τεκμηριωμένα. Νομίζω ήταν σαφέστατο ότι κατέστρεψε τα παραστατικά όταν ήταν υπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κύριε και μιλάμε για 800 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν μιλάμε για μικρό ποσά. Επιτρέψτε εσείς μου θα δεχόσασταν, ένα προσωπικό ερώτημα. Εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα δεχόσασταν να διαχειριστείτε 800 εκατομμύρια δραχμές το χρόνο χωρίς παραστατικά? Αν είναι υπουργός των εξωτερικών, αστειεύεστε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Για πείτε μου κάτι προσωπικό. Σας έχουν ρωτήσει και άλλοι συνάδελφοι. Μάλιστα. Λέγεται, ίσως πάλι από κακοήθεια, ότι έχετε αυτή την αντιπαλότητα με τον κύριο Σαμαρά γιατί τον ζηλεύετε. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι. Καταρχήν, όσους είναι ακροδεξιοί, φίλοι Αβέροφ και αυτά, έχω λόγους να τους συχαίνομαι και όχι να τους ζηλεύω. Δεν υπάρχει για μένα φόνος προς τους πολιτικούς Σαμαράς, ηγέτες. Ο κύριος Σαμαράς πήρε τους ψήφους της άκρας δεξιάς και έχω πει γι' αυτόν ένα ωραίο τροπάριο της Εκκλησίας το οποίο θα το θυμηθεί στην Ευρωβουλή. Πλούσιοι ευτόχευσαν και επείνασαν. Να το θυμάται. Είναι ένα τροπάριο που το λέμε στην αρτοκρασία. Ευτόχευσαν και στην αρτοκρασία του. Ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο καινούριος πρόεδρος του συνασπισμού. Αυτός δεν νομίζω ότι είναι σε ρόλο μεγάλο. Δεν είναι. Είναι μια κυριλέ εμφάνιση χωρίς βάρος. Είναι ειδικού βάρους μικρού. Και καλός πολιτικός μικρού βάρους, λέτε. Μικρού ειδικού βάρους. Ειδικού βάρους. Εγώ δεν σχολιάζω, απλώς θέτω ερωτήματα. Εκτιμάται. Κυρία Παπαρίγα. Η κυρία Παπαρίγα. Η κυρία Παπαρίγα έχει πολιτικό βάθος. Έχω διαβάσει και κάτι έγγραφα. Ναι, έχει... ναι. Έχω διαβάσει άρθρα της και είναι ενημερωμένη. Αν αποφύγει το δογματισμό, θα είναι χρήσιμη. Μήπως πάμε σε συνεργασία εντός του 94 και θα είναι μεγίστη είδηση? Θα διαπιστώσω ότι δεν πάμε πουθενά. Πουθενά. Εκφράζω θα ελεύθερα τις απόψεις. Αυτόνομος και αυτοδύναμος. Και αυτοδύναμος. Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι σε σχέση με δύο προσωπικότητες οι οποίες κυριάρχησαν στο διεθνές στερέωμα. Για τον πρόεδρο Κλίντον, ποια είναι η γνώμη σας? Παίζει και αυτό σαξόφωνο όπως παίζετε και εσείς. Έχετε ένα κοινό χαρακτηριστικό και όχι μόνο. Ο Κλίντον μου φαίνεται ότι είναι νερόβραστος και δεν κάνει αυτό που έπρεπε. Νερόβραστος, λέτε? Ναι. Νομίζω. Έχω στενοχωρηθεί από αυτή την ιστορία. Και ο πρόεδρος Γέλτσιν? Ο πρόεδρος Γέλτσιν τον στηρίζουν ενώ έχει φασίζουσες θέσεις γιατί δεν έχουν τίποτα πιο σίγουρο. Δηλαδή στην έλεξη μεταξύ στηρίζει το Χασμπουλάτοφ Γέλτσιν. Και Γέλτσιν, είσαστε με τον Χασμπουλάτοφ ή κατάλαβα λάθος? Όχι, άλλο λέω, ότι ο Γέλτσιν στηρίζεται για ειδικούς λόγους από τη Δύση. Γιατί φοβούνται μήπως πέφτοντας αυτός που θα έρθει να είναι ανεξέλεγκτος. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτές τις μέρες, με εκκίνηση την ημέρα της πρωτοχρονιάς, είχαμε μια πρωτοφανή για τα δεδομένα του τέλους του 20ου αιώνα εξέγερση στο Μεξικό. Την εξέγερση των Ζαπατίστας. Αν στη θέση που καθόμουν σήμερα, δεν καθόμουν εγώ, αυτή που κάθομαι τώρα, δεν καθόμουν εγώ, και καθόταν ένας διαπρεπής Γάλλος συνάδελφος, ο Ρεζί Ντεμπρέ, που έχει κάνει ειδική μελέτη πάνω στο επαναστατικό κίνημα της Λατινικής Αμερικής, θα ρωτούσε τον πρόεδρο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος επαγγέλλεται μια ειρηνική επανάσταση στην Ελλάδα, μια ρήξη με το κατεστημένο, γιατί έχετε αποκλείσει τον ένοπλο αγώνα? Είναι ένα ερώτημα, επιθεωρητικής βάσεως βέβαια. Είμαι αλλά κατά της βίας. Η βία φαίνεται έμπρακτα, την έζησα και στην Καλυθέα. Έχουν τραμπούκους και η δεξιά και το Πασόκ. Βλέπεις, πάνε άνθρωποι δηλαδή του Μητσοτάκη, χτυπάνε κάποιους. Ο Μητσοτάκης δεν στρέφεται αμέσως κατά της βίας, τους χαϊδεύει. Εδώ δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν έχει τα γεγονότα του Καλαμπόκα στη λιτεύση, δεν τα έχει καταδικάσει. Βλέπεις βουλευτές του, πάνε, στηρίζουν, κάνουν. Το ίδιο και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πήγαν 3.000 πασοξίδες να σκοτώσουν το Λεβέντη στην Καλυθέα, να σκοτώσουν εντός εισαγωγικά τώρα, γιατί με ρίξανε κάτω, μπορούσαν να με κακοποιήσουν, μπορεί να με λιντσάρουν, μπορούσαν και να με σκοτώσουν. Δηλαδή έγινε ένας όχλος, έγινε απόπειρα, όχι. Την ημέρα των εκλογών του Απρίλη του 1992, πήγα να ψηφίσω ανύποπτος, συνοδευόμενος από 2-3 αστυνομικούς, και βρέθηκα μπροστά σε ένα όχλο 3.000 ανθρώπων. Που άλλοι βαράγανε, άλλοι πετάγανε, άλλοι με γροθιές μεταλλικές με χτυπάγανε. Ένα τέτοιο πράγμα. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορούσε κάλλιστα να με λιντσάρουνε, εσώθηκα ως εκθαύματος. Πού ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου να τα καταδικάσει αυτά τα πράγματα, τα οποία γινήκανε την παρουσία του Τσοχατζόπουλου. Μάλιστα. Ο οποίος όχι μόνο δεν έσπευσε να βοηθήσει να διώξουν, ήταν κοκαρδοφόροι δικοί τους όλοι, και έχουμε και το βίντεο, ένας-ένας. Όχι μόνο δεν έσπευσε να τους αποθήσει, αλλά τους παρότρινε. Μάλιστα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πάω σε ένα λεπτό θέμα, το οποίο αφορά όλες τις πολιτικές ηγεσίες και όλους τους πολιτικούς ηγέτες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει έννοια του περιβάλλοντος. Εμείς, ξέροντας το εκτόπισμα που έχετε στην ευρεία λαϊκή μάζα, σκεφτήκαμε να καταγράψουμε
τα πρόσωπα τα οποία είναι δίπλα σας. Πήραμε λοιπόν μια κάμερα, ήρθαμε στα γραφεία σας, στην οδό Χαλκοκονδύλη και μιλήσαμε με στενούς σας συνεργάτες. Να δούμε κυρίες και κύριοι το βίντεο. Έχει ψυχή μικρού παιδιού. Η εικόνα που δείχνει στο γυαλί είναι διαφορετική από αυτή που είναι. Δηλαδή, ποιο είναι το διαφορετικό στοιχείο? Στο γυαλί φαίνεται ένας άνθρωπος γρυμής, με οξύς θέσεις, κίνσορ και καυτηριάζει πολλά πράγματα με οξύ τρόπο. Ενώ στον ιδιωτικό του βίο είναι πάρα πολύ μιλήχιος. Χαμογελάει, δεν τσακώνεται ποτέ, δεν τσατίζεται ποτέ και προσπαθεί να φέρνει μια κάλμα. Είναι απαιτητικός από τους συνεργάτες του? Απαιτητικός είναι ως προς την ιδεολογική συνέπεια. Ο κύριος πρόεδρος κάθεται εδώ, σε αυτή τη θέση ακριβώς εδώ. Και έρχεται σχεδόν κάθε μέρα στο μαγαζί. Είναι λιτός, ευδιάθετος, συνομιλεί με τους πελάτες. Το καλοδέχονται οι πελάτες, το χαιρετάνε. Ακούει τα προβλήματα του κάθε πελάτη και συνομιλεί. Λιτός είναι στα φαγητά. Τον τρώει σχεδόν από όλα τα φαγητά. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, ούτε και δυσανασχετεί ότι δεν του αρέσει το ένα ή δεν του αρέσει το άλλο. Η συνηθισμένη παραγγελία ποια είναι εδώ πέρα στο μαγαζί? Επιτοπλίστο είναι ή ψάρι ή κοτόπουλο. Κάνα κρασάκι, τίποτα? Όχι. Πολύ σπανίως να πει καμιά μπύρα. Του λέω, πρόεδρε, πρέπει να κάνεις λίγο δίαιτα να δυνατήσεις. Μου λέγει, άσε κύριε Χαραλαμπίδη, να έχω μεγάλο στομάχι, να καταπίνω τις πίκρες, με ποτίζουνε. Τα αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά και έχω προσωπική πείρα, έχω ένα γιο τον οποίον υπεραγαπά και συνέχεια λέει τι κάνει ο Δημητράκης, τι ρωτάει, τι ενδιαφέρεται και γενικά αγαπάει και τα παιδιά αλλά και όλο τον κόσμο και το μέλημά του είναι τι θα κάνουμε με την νεολαία η οποία όπως τα ξέρετε κι εσείς μας αγαπάει πάρα πολύ. Γλεντές δεν είναι. Δηλαδή, πέρυσι στη γιορτή του, γλεντήσαμε όλοι. Αυτός δεν γλεντούσε. Σκέφτεται τα προβλήματα του τόπου, σκέφτεται τα προβλήματα του λαού και δεν το βλέπω να γλεντάει. Παρ' όλα αυτά, με την πίεση, κατορθώσαμε να τον κάνουμε να τραγουδήσει. Και εκεί απεδείχθη ότι έχει και σωστή φωνή. Δεν είναι φάλτσος. Δεν είναι φάλτσος στην μουσική, δεν είναι φάλτσος και στην πολιτική. Είναι ένας χαλίβδινος χαρακτήρας που μπορούσε να αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία. Θυμάμαι ιδιαίτερα, έτσι χαρακτηριστικά για να σας δείξω την άμυλα η οποία υπήρχε, ότι στο μάθημα της γυμναστικής, αν θυμούμε, είχα πάρει εγώ βαθμό 14, που δεν είχα καθόλου καμία επίδοση στη γυμναστική, καθόλου. Ήμουνα εκ των χειροτέρων στη γυμναστική, ίσως και λόγω σωματικής διαπλάσεως, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε η γυμναστική καθόλου και είχα παρατάσει τα 14. Και ο Βασίλης είχε 13. Για ένα βαθμό, παρά το ότι είμαστε χέρι-χέρι, φίλοι, κοντινοί, για ένα βαθμό έγινε, δεν μπορώ να απονείχτε το Αγίου Βαρθολομαίου, αλλά ήταν ένα μεσημέρι που πραγματικά καυγαδίσαμε. Καυγαδίσαμε διότι του έκανε εντύπωση πως μπόρεσα και τον πέρασα κατά ένα βαθμό εγώ ο οποίος δεν είχα καθόλου επιδεξιότητα στη γυμναστική. Αυτό δείχνει ότι μέσα του είχε πάντα την δύναμη, είχε πάντα τον πόθο, είχε την επιθυμία της προβολής. Καμιά φορά όταν πηγαίναμε το σχολείο στην εκκλησία, τότε ήταν υποχρεωτικός ο εκκλησιασμός, κάθε Σάββατο εάν δεν απατώμε, δεν είχαμε το μυαλό μας στη Θεία Λειτουργία. Ο Βασίλης είχε βιβλία, εγχειρίδια από τότε φυσικής, χημίας, μαθηματικών και Έλληνας σκήσης. Καθόταν σε ένα στασίδι παράμερα στην εκκλησία και Έλληνας σκήσης. Μπορέσαμε και φτάσαμε σημείο να έχουμε 18.000 σταυρούς, 18.000 ψηφοφόρους, 18.000 σταυροφόρους σήμερα που είναι κοντά μας. Πέραν των εγγεγραμμένων μελών. Πόσα περίπου μέλη έχει το κόμμα σας? Εγγεγραμμένα
100.000 νομίζω. Εγγεγραμμένα σε διάφορες τοπικές οργανώσεις. Ναι. Κυρίως είναι στην Αθήνα ή στην επαρχία. Τα μέλη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και λιγότερα σε άλλες επαρχιακές πόλεις. Επειδή πέρα από πολιτικός ο Βασίλης Λεβέντης και πρόεδρος του κόμματος, είναι και ένας τηλεοπτικός αστέρας, θα μπορούσαμε να το πούμε. Αυτή τη λέξη να τη διαγράψετε. Σας παρακαλώ να τη διαγράψετε. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι αστέρας. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι αστέρας. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι ζηλωτής. Ζηλωτής, με την έννοια. Ζηλωτής του δικαίου, του ορθού, των προβλημάτων του λαού, νοιάζεται και κόπτεται για αυτά. Αστέρες να πάνε να βρείτε στα θέατρα. Αστέρες να δείτε στα θέατρα. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι ζηλωτής, λένε στενοί σας συνεργάτες, άνθρωποι του περιβάλλοντός σας. Ωστόσο, ας μου επιτραπεί μια παρατήρηση προσωπικού χαρακτήρα. Όλοι οι ηγέτες συνοδεύονται από το έτερο νήμιση. Είσαστε από τους ελάχιστους ανθρώπους που δεν έχουν παντρευτεί, από τους ελάχιστους ηγέτες πολιτικούς που δεν έχουν παντρευτεί. Μήπως για να μην δημιουργήσετε οικογένεια και υποστείτε επιρροές από το οικογενειακό περιβάλλον που είναι πολύ έντονες στην Ελλάδα, υπήρξε αυτό το στοιχείο της αμήνης του ηγέτη μπροστά σε μια δυνάμη επιρροή από το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτοί που επηρεάζονται από γυναίκες είναι και αδύναμοι χαρακτήρες. Mm-hmm. Και δεν είναι λύση να μείνεις ανύπαντρος για να μην επηρεάζεσαι. Πιστεύω δηλαδή η μικρή προσωπικότητα. Πώς να το δικαιολογήσουμε τότε, καθενός... ένας άνθρωπος, ένας άνδρας 42 χρονών, πετυχημένος. Ο Καραμαλής είναι 90. Ναι, και... παντρεύτηκε ο Καραμαλής όμως. Παντρεύτηκε, τι γάμο έκανε. Και μια ωραιοτάτη. Πόσο καιρό κράτησε. Ναι, μην πάμε όμως στα προσωπικά του Καραμαλή. Μιλάμε για τα δικά σας τώρα. Εγώ απλά είμαι μέσα στον αγώνα. Πιστεύω ότι αυτά είναι τυχερά, είναι προσωπικά ζητήματα. Να σας συγκινήσει. Διότι μου έκανε εντύπωση, διάβασα κάπου σε μια συνέντευξη, προσπάθησαν να σας συνδέσουν με μια κυρία. Εσείς είπατε ότι την εξέθεσαν χωρίς λόγο. Έτσι είπατε και το καταγγείλατε αυτό. Κακοήθειες. Δεν είναι κακό αν υπάρχει ένα αίσθημα. Μα όλοι οι δημοσιογράφοι που έρχονται στο Λεβέντη έρχονται με σκοπό να τον γελιοποιήσουν. Είναι αισχροί, είναι δηλαδή όργανα. Δεν νομίζω. Για ένα ξεροκόμματο. Δεν νομίζω. Μα κύριε Πρόεδρε, αυτές είναι ενέργειες κακοήθειες. Μια ανθρώπινη συνέντευξη. Δεν είναι φυσικό ανθρώπινη να συζητάει. Δεν νοιαστήκανε ποτέ για τον πολιτικό μην μου λόγο. Ξεχνάτε ότι για τον δεν νοιαστήκανε γιατί ασκούσα κριτική. Ναι, αλλά πρόεδρο Κλίντον έχουν γραφτεί τόσα του πολλά. Του Προέδρου Κλίντον όμως του δίνανε χώρο να γράφει τις απόψεις για την Flowers. Ενώ εμένα τι μου κάνανε. Χωρίς να δώσουν χώρο να προβάλλω τις θέσεις της Ένωσης Κεντρών, νοιαζόντουσαν για τα προσωπικά μου. Δεν νομίζετε ότι είναι κακοήθεια. Είναι το αντίθετο της δημοσιότητος. Διότι... Επιτρέψτε μου όμως να σας ρωτήσω. Η ελευθεροτυπία, το έθνος, ο ελεύθερος τύπος, όλοι αυτοί. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω το Παζόκ. Ο λαός αν υποφέρει, νοιάζεται κανένας. Κύριε Πρόεδρε, είναι και όταν υπάρχει μια φωνή της αλήθειας που κάνει κριτική, εμπάργκο στο Λεβέντη, διότι ο Λεβέντης καίει. Ποιο εμπάργκο, διότι... εδώ εμφανίζεστε σε όλα τα κανάλια. Και στον Αντένα. Πάντως πιστεύω και ότι περάσανε εκλογές, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να πω και μια άλλη παρατήρηση. Καλά, στις άλλες μπορεί να με καλέσετε, δεν ξέρω, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Αλλά πέρασαν κάποιες εκλογές και την πρόσκληση τη δέχτηκα μετά τις εκλογές. Ίσως δεν να ξέρω κάναμε αν είναι διευθύνη δική σας ή είναι λίγο πιο ψηλά δική μου τα εμπάργκο. Δική μου ευθύνη, όχι. Γιατί ενδέχεται να μην ευθύνεστε. Κανένα εμπάργκο, όχι. Να. Ήταν δική μου ευθύνη. Επιτρέψτε μου, μια και βρισκόμαστε στο προσωπικό στοιχείο του πολιτικού ηγέτη Βασίλη Λεβέντη, να μιλήσουμε λίγο για τα πρότυπα των γυναικών. Πρότυπα υπήρξαν πολλά, οι Σουλιώτισσες, υπήρξε η γυναίκα της Ανατολής, η Οδαλίσκη. Στις μέρες μας τα πρότυπα έχουν αλλάξει. Να δούμε ορισμένα από τα πρότυπα που προβάλλει σε εμάς ο κινηματογράφος και μετά να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε εσείς το σύγχρονο πρότυπο της σύγχρονης γυναίκας. Να δούμε τα πρότυπα.
Πες, πρόεδρε. Σίλβια Κριστέλ, Κιμ Μπάσιντζερ και βεβαίως οι νεότερες, Κλόντια Σίφερ, Ναόμι Κάμπελ κλπ. Θα επιθυμούσε, θα ποθούσε να έχει δίπλα του. Κλείσαμε με νηφικά, δεν ήταν τυχαίο αυτό. Ήταν επί τούτου. Θα ποθούσε να έχει δίπλα του, θα επιθυμούσε ο πρόεδρος Βασίλης Λεβέντης μια τέτοια θεά. Ο πρόεδρος Βασίλης Λεβέντης είναι σεμνός και δεν μοιάζει με κάποιους άμυαλους που φορέσαν τα νηφικά πρόσφατα. Ναι, αλλά δεν ποθεί κανείς μια τέτοια γυναίκα, πείτε μου ειλικρινά. Και μιλάμε τώρα μεταξύ ανδρών. Συνήθως ποθούν αυτοί που λιγουρεύονται και δεν τους δίδεται αυτό που ποθούν. Εγώ δεν είμαι μεταξύ αυτών που ποθούν λιγουρευόμενοι. Ας αφήσουμε τη λιγούρα. Δεν είναι θεμητό να ποθεί κανείς μια ωραία γυναίκα? Ο θεμητά είναι τα πάντα. Και να τη θέλει δίπλα του. Θεμητά είναι τα πάντα. Διότι εμφανίσιμος είστε, πετυχημένος είστε. Από τη γενιά των σαραντάριδων είστε. Δεν βλέπω τι λείπει στο Βασίλη Λεβέντη για να μην διεκδικήσει να έχει δίπλα του μια κουκλάρα και να την επιδεικνύει σαν πολιτικός αρχηγός. Γιατί όχι. Ακούστε, ένας ωραίος γάμος. Ίσως δεν έχετε διαγνώσει το χαρακτήρα μου. Είμαι πολύ απλός και σεμνός. Είμαι ένας αληθινός αγωνιστής. Προσπαθούν χρόνια να με παρουσιάσουν όμως διαφορετικά τα μέσα ενημέρωσης. Δεν λατρεύουν τη γυναίκα. Και κάποια στιγμή θα αισθάνονται πολύ ενοχή για αυτό το προφίλ που έχουν δώσει του Βασίλη Λεβέντη. Ο σεμνός αγωνιστής δεν λατρεύει τη γυναίκα, δεν λατρεύει το γυναικείο φύλο. Μην ξεχνάτε ότι η παγκόσμια λογοτεχνία γράφτηκε σαν ιστορία του έρωτα και του πάθους, έτσι. Δεν θα υπήρχε Λαμαρτίνος αν δεν υπήρχε ερωτικός πάθος. Όχι, εγώ απλώς ήθελα να πω ότι όταν ένας λαός δεν ξέρει καλά τις απόψεις ενός πολιτικού, το να προβάλλονται τα προσωπικά του είναι ένα λάθος από τον φιλοξενούντα δημοσιογράφο. Ναι, αλλά το μισό, ο μισός ελληνικός πληθυσμός είναι γυναίκες και περισσότερος. Και σας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να πείτε ότι μέσα από αυτές τις γυναίκες δεν υπάρχει μία αντάξια να σταθεί στο πλευρό σας. Και οι γυναίκες σοβαρό με θέλουν, δεν με θέλουν όπως είναι κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Μια και έχετε τόσο, θα έλεγα, συντηρητικές απόψεις για το θέμα των γυναικών. Σε μια γυναίκα τι προσέχετε, πρόεδρε, περισσότερο? Προσέχετε τα μάτια της, την έκφρασή της, το σώμα της, τα πόδια της, το στήθος της? Τι προσέχετε, τι τραβάει την προσοχή σας σε μια γυναίκα? Τι σας συναρπάζει σε μια γυναίκα? Ακούστε, η γυναίκα είναι γενικά, πρέπει να εμπνέει ολόκληρη, να είναι εργατική, να είναι οξύνους. Εργατική, είπατε. Ναι, να είναι, εργατική. Μου αρέσουν οι γυναίκες οι δυναμικές. Που δουλεύουν πολύ. Οι γυναίκες που έχουν έμπνευση, οι γυναίκες που είναι άριστοι συνεργάτες, που είναι εγγράμματες. Μ' αρέσουν. Το να είναι μια γυναίκα αισθησιακή. Που ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους. Το να μην είναι εγκαταλελειμμένες, αλλά να ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους. Mm-hmm. Νομίζω έχετε ότι η σύγχρονη γυναίκα δεν πρέπει να είναι η γυναίκα του 40. Mm-hmm. Πρέπει να είναι κάτι πολύ πιο. Δεν είναι η γυναίκα της Πίνδου, είναι κάτι πιο σύνθετο, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δεν μου λέτε, έχετε ερωτευθεί πολύ στη ζωή σας? Έντονα, έτσι. Έχετε αγαπήσει έντονα μια γυναίκα? Σας έχει σύρει από πίσω μια γυναίκα? Είναι αυτό που λέμε ένας νταλκάς, ένα ζεμπέκικο για μια γυναίκα? Όλοι οι άνθρωποι είχαν στιγμές τέτοιες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα μπορούσε να το αρνηθεί. Ναι. Όσο όμως ερωτεύθηκα την αγάπη του λαού, φοβάμαι ότι δεν ερωτεύθηκα τις γυναίκες. Ναι, αλλά εδώ μου θυμίσετε κάτι που έχετε κι εσείς πει. Και το είπε ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου. Ότι σε μια συγκεκριμένη εκλογή, για εκεί το είπε, ο λαός μας ερωτεύθηκε, αλλά δεν μας νυμφεύθηκε. Μπορεί λοιπόν να πει κανείς και για τον Βασίλη Λεβέντη ότι στις επαναληπτικές εκλογές του 92 ο λαός τον ερωτεύθηκε, αλλά δεν συνήψε γάμο μαζί του για να μπει στη Βουλή? Για τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο Γεώργιος Παπανδρέου το είπε χαριτολογώντας. Για τον Βασίλη Λεβέντη έχει άλλο πρόβλημα. Με το λαό έχει άλλο πρόβλημα, Βασίλη Λεβέντη. Δεν είναι γνωστές ακόμη οι θέσεις της Ένωσης Κεντρών στο λαό. Τα μέσα ενημέρωση ελέγχονται από Βαρδινογιάννηδες, Στεγοπουλέους, Κοκαλέους και όλο αυτό το συναπάντημα. Και οι καημένοι δημοσιογράφοι εκεί για ένα ξεροκόμματο υπηρετούν συμφέροντα σκοτεινά. Και έτσι κάποιος που λέει την αλήθεια είναι κομμένος. Από αυτό πάσχει ο Λεβέντης. Αν ο Λεβέντης επικοινωνήσει με το λαό, η κατάσταση αλλάζει. Πάντως και η σημερινή σας εμφάνιση και οι πολλαπλές σας εμφανίσεις σε μεγάλα κανάλια όπως είναι ο Αντένα και άλλα, δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα στεγανό. Η εν πάση περιπτώσει ότι τα στεγανά για τον Βασίλη Λεβέντη δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Θα σας πω ένα... Τα σπάτε. Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Σαμαρά, ο Σαμαράς που λέτε ότι τον ζηλεύω. Νομίζω και απάντησα ότι είστε... τι τον κάνω. Νομίζω ότι κατηγορούν ότι έβγαινε και λεφτά για να δουλεύει. Έβγαινε και χαιρετούσε ένα κρεοπόλι στην Κατερίνη και το έδειχνε ο Αντένα. Και εκεί έχανε τη σοβαρότητά του Αντένα. Κύριε Λεβέντη, γιατί έδειχνε ότι αυτό είναι μια προβολή. Σας κατηγορούν ότι πήρατε λεφτά για να βρείτε τον Σαμαρά. Εγώ. Έτσι σας κατηγορούν.
ότι τα πιάσατε κάτω. Ο Σαμαράς είναι τόσο ευάλωτος που από μόνος του είναι αυτοίβριστος. Είναι αυτοίβριστος από την αχαριστία του, την προδοσία του, τη μειοδοσία. Κύριε και Λεβέντη, το ότι εσείς νομίζω είστε πολιτικός συντάκτης και ξέρετε το Δεκέμβριο του 1991 τι έγινε στην ΕΟΚ. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν θα συζητήσουμε αμέσως μετά τα θέματα των Σκοπίων, τα θέματα της Βαλκανικής. Κυρίες και κύριοι, προσωπική και πολιτική συνέντευξη ενός ανθρώπου που μπαίνει στο σπίτι μας, ενός ανθρώπου με πολύ οικείο παρουσιαστικό μέσα από τη μικρή οθόνη για όλους μας. Ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, είναι καλεσμένος απόψε στο ζωντανό προφίλ. Θα περάσουμε στις ειδήσεις και αμέσως μετά το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής με πολλές και ενδιαφέρουσες εκπλήξεις από την πλευρά του. Ζήτησης, μια μακρά περιήγηση και περιπλάνηση πάνω στα θέματα της επικαιρότητας, αλλά πάνω και σε σημεία που αφορούν τον ίδιο τον Βασίλη Λεβέντη σαν πρόσωπο. Θέλω να του πω ότι στο διάλειμμα που κάναμε τώρα για τις ειδήσεις, είδα κατά κάποιο τρόπο μία μικρή δυσαρέσκεια από την πλευρά του για ερωτήματα προσωπικού χαρακτήρα. Θέλω όμως να τονίσω, κύριε Λεβέντη, ότι το ξέρετε κι εσείς, πως από όλες τις τηλεοράσεις του κόσμου, όλοι οι πολιτικοί ηγέτες δέχονται ερωτήματα για την προσωπική του ζωή, κυρίως για να καταδειχθεί ποιος είναι ο πολιτικός ηγέτης σαν πρόσωπο, έτσι δεν είναι? Πρέπει δηλαδή να κάνουμε μια πολιτική κλειστού δωματίου, με κατεβασμένες τις κουρτίνες, να φαίνεται μόνο η ρητορική, να φαίνεται μόνο η αντιπαλότητα με τους άλλους πολιτικούς, ή και να φαίνεται και ο άνθρωπος πολιτικός ηγέτης Βασίλης Λεβέντης, δεν είναι έτσι? Το θέμα είναι ότι στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε τηλεοράσεις πειθαρχημένες στο Μητσοτάκη ή στον Παπανδρέου και οποιοδήποτε απειλεί αυτούς τους δυο είναι κομμένος. Αν ήταν γνωστές οι θέσεις μου, δεν θα είχα καμία αντίρρηση να κάνουμε μια συζήτηση μόνο για τα προσωπικά. Όχι μόνο για τα προσωπικά, αλλά για το όνομα του Θεού. Λέμε. Να μας κατηγορήσουν ότι κάνουμε το κουτσομπολιό. Όταν όμως ο Αντένα στις ειδήσεις βομβαρδίζει Μητσοτάκης Παπανδρέου Καραμαλής Σαμαράς, Μητσοτάκης Παπανδρέου Καραμαλής Σαμαράς, πού είναι η Ένωση Κεντρών? Μάλιστα. Εσείς ξέρετε ότι ως σταθμός εδώ πέρα δεν είχατε πει προεκλογικά ούτε καν ότι κατεβαίνει η Ένωση Κεντρών. Αυτό το εντόπισε. Σας δείξαμε επανειλημμένως. Λέτε στις τελευταίες εκλογές του Οκτωβρίου. Στις εκλογές του Οκτωβρίου. Ίσως να έγινε σφάλμα. Σφάλμα, λέτε, ένα κόμμα να κατεβάζει 300 υποψηφίους και ένα κανάλι σοβαρό να μην αναφέρει ίσως να έγινε σφάλμα την υποψηφιότητα. Πριν πάμε αν στο κάνατε το μέρος ίδιο σφάλμα για τον κύριο Μητσοτάκη, τι ψήφους θα έπαιρνε? Απαντήστε μου εσείς. Είναι μια παράληψη. Να εκμηδενίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, να βάλετε όλους το ίδιο, λέει. Α, όλους το ίδιο, μάλιστα. Το καθήκον του δημοσιογράφου που νομίζω ότι στις επόμενες εκλογές. Ακάθαρτη δημοσιογραφία είναι να λέει για όλους. Τον κύριο Σαμαρά, λογάρι, γιατί τον βάλατε? Πέστε μου, γιατί βάλατε τον κύριο Σαμαρά? Νομίζω ότι στις επόμενες εκλογές θα μπορέσουμε να επανορθώσουμε. Τον κύριο Σαμαρά, γιατί τον βάλατε όταν ίδρυσε το κόμμα? Ούτε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είχε, ούτε τίποτα. Παρετήθησαν όλοι, μάλιστα ρίξαν μια κυβέρνηση, εφέρτησαν ανήθικα. Επιτρέψτε μου τώρα. Μην επεκταθούμε στον κύριο Σαμαρά. Όχι, γιατί τον βάζατε δίπλα στο Μητσοτάκη και στον Παπανδρέου? Θέλω να το ξέρω. Είχε αργύρια. Γιατί τον βάζατε, κύριε Παναγιώτη? Λέτε να πληρωθήκαμε. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Λέτε να πληρωθήκαμε όλοι. Λέτε τα λεφτά εδώ δεν περνάνε. Θα ζητούσαμε απλώς να μας δώσετε το Rolex, ας πούμε. Θα έλεγα, δώστε μας το Rolex. Να βάζουμε. Σωστό, είναι πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, όχι, μην το πάμε εκεί. Νομίζω ότι εδώ δεν ήρθαμε να αμφισβητήσουμε ο ένα την τιμιότητα ή την ηθική του άλλου. Και προκειμένου, μια και είπατε πολλά για τον κύριο Σαμαρά, πρέπει κυρίες και κύριοι να διευκρινίσω, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή, ότι δεχθήκαμε τηλεφωνήματα από δύο δικηγόρους, οι οποίοι επώνυμα δήλωσαν, μας έδωσαν και τα στοιχεία τους, ότι είναι οπαδοί του κόμματος της Πολιτικής Άνοιξης και μας διευκρίνησαν, έχω κρατήσει τη σημείωση από το τηλέφωνο, ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών εν προκειμένου ήταν αναγκασμένος και εκτελώντας συγκεκριμένη νομική του δέσμευση να προχωρήσει στην καταστροφή μέρους των εγγράφων, διότι ήταν απόλυτα έγγραφα. Γιατί ο Παπακοσταντίνου δεν το έκανε? Αυτά μας διευκρίνησαν. Ναι, αυτοί οι δικηγόροι να ξέρουν ότι ο δημόσιος υπάλληλος, ο απλός, όταν διαχειρίζεται και 10.000 του δημοσίου, πρέπει να κρατά τα παραστατικά. 800 εκατομμύρια το χρόνο χωρίς παραστατικά είναι λεφτά τα οποία έπρεπε να δημιουργούν. Θα σας βλέπουν και θα λένε πάλι ότι τον ζηλεύετε και ότι έχετε πληρωθεί. Ξέρουν αυτό με στενοχωρεί τώρα. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει τίποτα να ζηλέψει. Αυτό με στενοχωρεί. Το μεγάλο ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι στην Ελλάδα? Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα στην Ελλάδα? Ότι υπάρχουν άνθρωποι, κολεγιόπαιδες, που δεν έχουν περπατήσει σε χωματόδρομο και οι οποίοι επειδή υπηρετούν το κατεστημένο είναι αρεστοί. Και υπάρχουν άλλοι που λένε την αλήθεια και είναι αποδιοπομπαίοι. Δηλαδή, οι οποίοι είναι φεδροί, είναι οτιδήποτε. Δεν θα βάζατε ποτέ το παιδί σας στο κολέγιο.
Δικαιούμενα συμπεράνω, δεν είναι έτσι. Ποτέ. Ο κύριος Σαμαράς ξέρει από πείνα, ξέρει από φτώχεια. Πέστε μου από τι ξέρει. Θα ότι έχετε έμορφη ιδέα με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς. Όχι, είναι το ενδεικτικό παράδειγμα που, που τα μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν έναν άνθρωπο ανυπόβαθρο κατά την άποψή του, ταπεινή, βαρυνόμενο με μειοδοσία στο θέμα του Δεκέμβρη του 1991. Βαρύτατη μειοδοσία, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρώτον. Και δεύτερον, διαχειριστέν τα 800 εκατομμύρια το χρόνο επί μια τριετία και καταστρέψαν τα κάθε δικαιολογητικό. Αυτό εσείς σαν Παναγιωτόπουλος το ανέχεστε. Ανέχεστε ο Υπουργός των Εξωτερικών σας, άσχετα τι ποιού εκτελεί εντολές. Εγώ και εντολή να μου δώσουνε, Λεβέντη, διαχειρίσου 1 δισεκατομμύριο το χρόνο και κατάστρεφε τα παραστατικά. Τέτοιες εντολές δεν τηρώ εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κύριε Λεβέντη μου, δεν είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά χωρίς αντίλογο. Να καλέσουμε εδώ και να πολύ ευχαρίστως να δείτε ότι δεν θα έρθει ο κύριος. Να κάνετε έναν διάλογο. Κάντε μια πρωτοβουλία για να με δείτε πολύ το χαρά, με πολύ χαρά. Δεν πρέπει νομίζω να παρεκτραπούμε περισσότερο. Δεν είναι παρεκτροπή. Με την έννοια, δεν είναι παρεκτροπή, με την έννοια να λες ότι την δεν αλήθεια. Υπάρχει αντίλογο. Παρεκτροπή είναι οι κύριοι να συμπεριφέρονται κυριλέ και από μέσα να έχουν κάνει αδικήματα. Στο είτε κυριλέ όλους αυτούς, ε. Ναι. Για πέστε μου κάτι. Μια και μιλάμε για το πρόσωπο Βασίλης Λεβέντης. Διακρίνω σε εσάς. Διάβασα πότε γεννηθήκατε, 2 Νοεμβρίου του 1951. Και διακρίνω σε εσάς την ένταση που χαρακτηρίζει κάθε σκορπιό στο ζώδιο. Ο Σκορπιός διακρίνεται για ένα πάθος στην υποστήριξη των ιδεών του, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η κυρία Τάκου, η κυρία Πατέρα κτλ. Και οι άλλες ειδικές πάνω στα θέματα των ζώδιων, και ταυτόχρονα δείχνει έναν αισθησιασμό. Λοιπόν, έχετε αυτή την ένταση και αυτή την οξύτητα στην υπεράσπιση των απόψεών σας και θεωρείτε ότι είναι ζωδιακής επιρροής? Εγώ ό,τι κάνω δεν το κάνω για τον εαυτό μου. Δεν υπερασπίζω τις ιδέες μου για τον Λεβέντη. Ο Λεβέντης μπορούσε να είναι ο καλύτερος υπηρέτης του Μητσοτάκη, του Παπανδρέου. Και να είμαι, γιατί εγώ ούτε πάγκαλος είμαι, ούτε εύερτ είμαι, ούτε είμαι ένας άνθρωπος που με αγαπάει εύκολα ο λαός. Και θα μπορούσε κάλλιστα στα σαλόνια τα μεγάλα να μπω, αν είχα προδώσει τα οράματά μου. Ο Λεβέντης είναι αληθινός και γι' αυτό δεν είναι συνεργάσιμος και με κανένα. Και τότε που είχε γίνει εκείνη η συνεργασία, επειδή ο Παπανδρέου φέρθηκε ανήθικα σε μένα, γιατί γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό έγινε εκείνη η συνεργασία και δεν ξέρει ο λαός κάτω από ποιο πνεύμα και καθεστώς έγινε. Τότε ξέρετε τι βγήκε ο Εύερτ και είπε στον 1984. Ότι το Λεβέντη δεν τον θέλουμε γιατί είναι αριστερός. Και ήταν λάθος, λέει, αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Ήρθε, λέει, για να βγει και να φύγει. Αντί να εκτιμήσουν ποιος είχε συνεργαστεί. Αντί να εκτιμήσουν οι άνθρωποι ότι είχε συνεργαστεί, αμέσως έσπευσαν να τον αποξενώσουν. Πρόεδρε, υπάρχει αγνωμοσύνη στη σημερινή Ελλάδα, και το ξέρετε. Κι άλλο ο ευεργετηθής πληρώνεται με την αγνωμοσύνη. Επιτρέψτε μου να μείνω λίγο στο προσωπικό στοιχείο. Μάλιστα. Και ρωτώ, στο Σκορπιό Λεβέντη, τι συνυπάρχει. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γιατί διαβάζω, δεν μου λέτε. Στην πρόσκληση είναι αλήθεια μου, αυτό. Δεν ξέρω τι διαβάζετε και τι ανήθεια. Εδώ λέει ο αστρολόγος του Προέδρου Άντωνη Αθανασίου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είμαι σοβαρό άτομο. Σας παρακαλώ θερμά. Εάν η πρόθεσή σας είναι να εξυπηρέσετε σχέδια αλότρια, να διακόψουμε το την εκπομπή. Να διακόψουμε την πιστεύετε εκπομπή. Ότι... Γιατί άλλωστε κάνατε και μια δεξίωση σπίτι σας και κάλεσε το Σαμαρά και όχι το Λεβέντη. Κάλεσε το Μητσοτάκη και όχι το Λεβέντη. Ήταν παράληψη. Δεν ήταν παράληψη. Έχετε δεν δίκιο. Ήταν παράληψη. Είναι σκόπιμο. Θα ψέξω τη γυναίκα μου δεν διότι. Δεν ήθελα αυτή... να με καλέσετε. Όχι, αυτή έγραψε τις προσκλήσεις. Το ξέρω, δεν ήθελα να με καλέσετε. Δεν έχω καμία ανάμειξη. Δεν έχω πρόβλημα που δεν με καλέσατε. Αλλά είναι δείγμα γραφής, δείγμα γραφής σε τι κύκλους κινείστε και ποια συμφέροντα και εσείς ενδεχομένως υπηρετείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Επιτρέψτε μου να παρακαλέσω να μην αμφισβητήσουμε περί των προσωπικών ανοίξει εδώ η συζήτηση, παρακαλώ. Εάν υπάρχει πολιτική συζήτηση. Μα γράφει ο κύριος Κασιμάτης εδώ. Δεν με ενδιαφέρει. Γράφει για τον αστρολόγο Άντωνη Αθανασίου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, απέρχομαι. Χίλια συγγνώμη. Θέλετε να συνεχίσουμε με άλλα θέματα. Εάν μπορείτε να αρθείτε σε σοβαρότητα, ναι. Αν δεν μπορείτε. Ή να τελειώσει εδώ η συζήτηση. Δέχομαι. Διότι δέχομαι, βλέπω είμαι μάλλον. Είμαι αποδέκτης της συστάσεώς σας. Ότι η διάθεσή σας είναι εμπεγμός. Και θέλετε εμπεγμός. Να σας πω κάτι. Εδώ όταν μπέζετε, όταν μπέζετε κάτι σοβαρό, δεν κύριε Παναγιωτόπουλε, γίνεστε γελίος ο ίδιος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ και για δεν το λέω για το άτομο σας. Το λέω αυτή την ώρα ευχαριστώ. Για κάποιους οι οποίοι θεωρήσανε ότι εμπέζονται στο Λεβέντη, ανυψώνονται οι ίδιοι. Όταν γελιοποιείς κάτι σοβαρό. Μια απάντηση κι εσείς, σας παρακαλώ. Όταν εσείς καταφέρεστε εναντίον όλων των πολιτικών ηγετών. Ναι, μα είναι. Με εκφράσεις πάρα πολύ βαριές. Βαριές. Δεν πρέπει να στην ρωτήσουμε Ιταλία, ξέρετε πόσο πήραν όλα τα παλιά κόμματα. Στην Ιταλία όλα τα παλιά κόμματα. Ξέρετε πόσο πήραν άθροισμα. 28% κύριε Παναγιωτόπουλε. Θεωρείτε και 72% ότι πήραν νέα κόμματα. Τη το ακούτε. Το ακούτε στην Ιταλία. Πήραν 72% νέα κόμματα και 28% άθροισμα όλα τα παλιά κόμματα. Αυτό τι σημαίνει. Υπήρχε σύψη. Δεν δέχεστε ότι υπάρχει στην Ελλάδα σύψη. Θέλετε να σιωπήσω. Αύριο. Θέλετε να σιωπήσω. Ο Μητσοτάκης δεν έχει τα αρχαία στο σπίτι του.
Ο Παπανδρέου δεν αγόρασε τη βίλα για τη γυναίκα του. Με τι λεφτά την αγόρασε, κύριε Παναγιώτοπλε? Βγαίνουν από μισθού ακόμη και πρωθυπουργού αγορά τέτοια ή τέτοια βίλα. Αν λέμε τέτοια, τα ίδια λένε για εσά ότι πού βρήκε το κανάλι. Τι έκανε, ελάτε να το δείτε, ελάτε να το δείτε. Πού βρήκε το Rolex, ελάτε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εγώ απαντώ και λέω είναι απαράδεκτο. Δηλαδή το Rolex το δικό μου που είναι δωρεά κάποιων φοιτητών τη Ένωση Κεντρών. Το βάζετε δίπλα στη βίλα των δισεκατομμυρίων. Μα κύριε Λεβέντη μου, λέω ότι όταν αρχίσουμε και υβρίζουμε, θα φτάσουμε πλέον στα άκρα. Δεν υβρίζουμε. Θα γίνουμε υπερβολικοί. Κύριε Παναγιώτοπουλε, θα χάσουμε την επαφή με την πραγματικότητα και την αλήθεια. Η αλήθεια για εσάς είναι υβρίς. Εάν έχετε ταυτίσει. Όταν λέτε τον ένα καταχραστή, τον άλλο τον λέτε πόρνο. Τον άλλο τον καρκιοκάπηλο. Ή δεν υποχρεούται ο κύριος πρόεδρος του Πασόκ να μας πει πού βρήκε τα λεφτά και αγόρασε τη βίλα του Λουμίδη. Υποχρεούται, είναι. Μα προσέξτε, αν τους καταργήσουμε όλους, θα ανοίξουν οι πόρτες και θα βγουν οι συνταγματάρχες πάλι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι δημόσιος άνδρας ο κύριος και πήγε ευνηδίως και αγόρασε για τη γυναίκα του μία βίλα. Μα και εσείς είστε δημόσιο πρόσωπο και λένε πού βρήκε το κανάλι. Εντάξει, μα το κανάλι ελάτε να δείτε πόσο αξίζει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το κανάλι αυτό, το μεγάλο του κεφάλαιο είναι ο κόσμος που το κοιτάει. Δεν είναι τα δισεκατομμύρια που μπήκανε, γιατί δεν μπήκανε δισεκατομμύρια, ούτε καν εκατομμύρια, κύριε Παναγιώτοπλε. Και είστε καλεσμένος μου να έρθετε. Βεβαίως, να δείτε. Θα έρθω και θα εμφανιστώ. Ελάτε στο να κανάλι. Το δείτε. Αν με καλέσετε, και τότε θα να κάνουμε και συνέντευξη. Ο ίδιος μάρτυρας του αν το κανάλι 67 έγινε με εκατομμύρια. Και μπορούμε να φέρουμε και δύο τεχνικούς για να αποτιμήσουν την πραγματική θέλετε, αξία του καναλιού. Θέλετε. Αλλά επιτρέψτε μου κάτι. Στη διάθεσή σας. Όταν αυτή τη στιγμή εσείς, ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος εμφανίζεστε και δικαίως. Όπως και η εφημερίδα μεθαυριανή. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι βγαίνει την Τρίτη 11 του μηνός. Βγαίνει το η μέρη, κάθε σώγα, μέρα. Η μεθαυριανή. Μεθαυριανή. Αυτή η εφημερίδα δεν στηρίζεται σε επαγγελματίες οι οποίοι θα πληρώνονται. Στηρίζεται στο λαό που θα δημοσιογραφεί ο ίδιος και θα καταγγέλει την εξουσία. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι. Μάλιστα. Καταγγέλλετε την εξουσία. Και μέμφεστε τους πολιτικούς καριέρας για ορισμένα παραπτώματα που εσείς τους καταλογίζετε. Ναι. Λέτε, ας πούμε, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έχετε πει από το κανάλι σας. Συμβουλεύετε αστρολόγο. Όταν εγώ διαβάζω εδώ. Αυτά είναι κακοήθειες, δεν έχετε υπάρχουν. Τον κύριο, κύριο Αθανασίου. Δεν έχω τώρα κανέναν, κύριο Κασιμάτης. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ο οποίος μάλιστα φέρει ο κάθε συνάδελφό και χρυσό επικάρπιο. Ο κύριος συνάδελφός σας, ο κάθε συνάδελφός σας. Είναι διαπρεπής ο κύριος Κασιμάτης. Μα, ποιος είναι αυτός ο κύριος, δεν τον ξέρω. Αστειεύεστε. Και πετυχημένος δεν πώς θεωρείτε εσείς διαπρεπή κάποιον άνθρωπο, όταν γράφει κακοήθειες και ανέσχυρα πράγματα. Είναι γνωστός επαγγελματίας. Ποιος είναι ο κύριος αυτός. Ούτε καν τον ξέρω. Ούτε να τον μάθω ξέρω. Θέλω να σας δείξω κάτι που είπαν στο φακό του Αντένα, διάφοροι συμπολίτες μας σε μια πρόχειρη περιήγηση του φακού, σε μια πρόχειρη έρευνα. Θέλω να τονίσω όμως από την αρχή ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα, δεν είναι γκάλωπ. Άρα θα έχετε κάνει τύπα. Κάποια βρωμιά. Καμία βρωμιά. Θα το δούμε. Καμία βρωμιά. Παρακαλώ. Φαίνεται ότι αγαπάει την Ελλάδα, αλλά κάπου παρεξηγούνται αυτοί οι άνθρωποι. Από όλους τους άλλους καλύτερος είναι. Έχετε τύχει ποτέ να τον ψηφίσετε? Εγώ. Τον βλέπω για να γελάω. Αυτό τον βλέπετε κάθε βράδυ στην τηλεόραση? Όχι, κάθε βράδυ όταν θα ανοίξω τη ροή και ψάχνω, τον βλέπω γι' αυτό και σπάω λίγο γέλιο και μετά την πάω αλλού. Ποια είναι η γνώμη που έχει σχηματίσει για τον Βασίλη τον Λεβέντη? Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα. Αυτός τι έχει? Έχει και αυτός κάποιο πρόβλημα. Εγκεφαλικό. Συμφωνείτε με όσα υποστηρίζει? Συμφωνώ. Συμφωνώ, το ότι υποστηρίζει, συμφωνώ, αλλά δεν έχω σχέσεις, δεν έχω αυτό. Θα τον ψηφίσατε ποτέ? Όχι. Γιατί, αφού συμφωνείτε με αυτά που λέτε? Διότι ψηφίζω τον Νέα Δημοκρατία από ανέκαθεν, όλη η οικογένεια. Ακουστά τον έχω, αλλά δεν τον έχω δει. Στην τηλεόραση τον έχετε δει? Όχι. Δεν τον έχω δει. Πού είναι υποψήφιος της Ένωσης Κεντρών, κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές? Δεν το ξέρω. Δεν ψηφίσω να είμαι ο Πασόκ. Τον έχω ψηφίσει βέβαια, τώρα τελευταία. Τελευταία. Γιατί ψήφισατε Λεβέντη? Γιατί ήταν καλός. Έτσι να σε πω. Τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που έλεγε? Το πρόγραμμά του, οι ιδέες του? Και αρχές καλές, αλλά και είχε προγράμματα και έπειτα νέος ήταν αυτό. Οπωσδήποτε θα έχει μια αυτή από τους άλλους. Στην τηλεόραση τον βλέπετε? Τώρα δεν τον έχω δει καθόλου. Δεν τον έχω δει. Γιατί πιστεύετε ότι πήρε μόνο 18.000 ψήφους ενώ είχε σωστές ιδέες? Πώς έπρεπε να πάρει παραπάνω. Καλά ήταν. Ήταν και πολύ άλλωστε. Από κάτι άλλο που υπάρχουν μέσα σε αυτή τη Βουλή, θα ήταν πολύ πιο καλά αυτός. Κράτος! Κράτος! Ο Πρωθυπουργός! Κράτος! Κράτος! Ο Πρωθυπουργός! Δεν το συζητάω ότι μπορεί να γίνει ο αυριανός Πρωθυπουργός. Όπως θα έλεγα ο Σαμαράς, μπορεί να γίνει αύριο ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ενώ ο Λεβέντης το απορρίπτω. Θα ψήφιζες ποτέ Λεβέντη? Όχι. Δεν θα άφηνα την ψήφο να πάει χαμένη.
Για τον Βασίλη το Λεβέντη, έχετε δει ποτέ στη τηλεόραση. Ε, πώς, το βράδυ. Ποια είναι η άποψή σας? Ε, τώρα τι άποψη να έχω. Δεν σας αρέσουν αυτά που λέει στο... Απλώς το διασκεδάζουμε, τίποτα άλλο. Ούτε το βλέπω, ούτε το ακούω. Δεν έχετε ακούσει ποτέ τίποτα για τον Βασίλη το Λεβέντη? Έχω να διαπέξω από το εξωτερικό εγώ. Στο εξωτερικό δεν γνωρίζω για τον Βασίλη το Λεβέντη. Δεν τον έχω ακούσει τόσο πολύ. Για το Κοσκοτά έχω ακούσει, για αυτούς, για αυτά, για τους προέδρους, αλλά για αυτόν όχι πολύ. Κουζουλό που λέμε εμείς στην Κρήτη, τον έβλεπα, αλλά τύπη Κουζουλός. Γιατί τον βλέπεις στην τηλεόραση? Τον έβλεπα, αλλά τον συχάθηκα κι αυτόν. Οπωσδήποτε είναι λίγο έτσι παραπάνω ομιλητικός, αλλά εγώ τον ακούω ευχάριστα. Αυτόν που σχόλεσε το παιδί του? Όχι. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Δεν έχω δει ποτέ. Δεν έχεις ακούσει ποτέ τίποτα για τον Βασίλη το Λεβέντη? Όχι. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Ποιος είναι ο Λεβέντης, αυτός ο νέος ο αρχηγός που πάει να κάνει κόμμα? Έχει κάνει το κόμμα, την Ένωση Κεντρών. Α, τι να σου πω ρε παιδάκι μου, εδώ είναι φαύλος κύκλος στην Ελλάδα. Όποιος θέλει βάζει για αρχηγός, όποιος θέλει μέσα στη φυλακή, όποιος θέλει βγαίνει από τη φυλακή, τι να πω. Τον έχετε δει στην τηλεόραση ποτέ? Όχι. Έχετε ακούσει ποτέ πολιτική ομιλία του? Όχι. Δεν το ξέρετε καθόλου τον Βασίλη το Λεβέντη? Το ξέρω, δεν έχω δει φωτογραφία. Φωτογραφία του έχω δει στις κολόνες. Δεν έχει τύχει να τον ακούσετε ώστε να ξέρετε, να έχετε μια πολιτική άποψη για αυτόν? Τι πολιτική άποψη, εδώ είναι η χάπρα του Ιουνέδου, παιδάκι μου. Βλέπετε ότι αρκετοί από τους άντρες είναι μαζί σας. Οι γυναίκες όμως σας εκδικούν. Εγώ βλέπω ότι αυτό που κάνατε ήταν βρωμιά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Σας είπα ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Διότι καταρχήν τα άτομα που ρωτήσατε είναι χαμηλωτάτου. Μα σας είπα ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Ήταν μια πρόχειρη δειγματοληψία, πλατεία συντάγματος. Ίσα-ίσα χαίρομαι για αυτό που κάνατε, γιατί δείχνει το επίπεδο των οπαδών του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου. Το είδατε το επίπεδο τους? Πάντως δείχνει. Είδατε ποιοι τους ψηφίζουν? Το ποσοστό το οποίο είναι σημαντικό. Ψηφίζουν τον δικό το Μητσοτάκη πάνω. Και τον Παπανδρέου, την ποιότητα την είδατε? Αυτό τα λέει όλα. Αν το έβλεπε ένας ξένος αυτό, θα σας έλεγε κατά τέτοιο λαό είναι και η ηγεσία. Επιτρέψτε μου κάτι να ρωτήσω. Υπάρχουν εσείς εκτός από άνθρωπος της δημόσιας ζωής. Είστε ταυτόχρονα και ένας άνθρωπος των media. Δηλαδή μέσω της τηλεοράσεως μπαίνετε στα ξέρετε σπίτια του κόσμου. Ξέρετε γιατί έγινε άνθρωπος των media? Βλέπετε, σας γιατί βλέπει ο κόσμος. Γιατί έγινε άνθρωπος των media? Γιατί, για πέστε και μου, γιατί το μυστικό βγάζω και τη μεθαυριανή στις 11 το μυστικό ποιο καθημερινή είναι. Στη, την Τρίτη. Ναι. Γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι πουλήσατε την μπένα σας στις αρέσκειες του Μπαρτινογιάννη, του Τεγόπουλου, του Λαμπράκη, του ενός και του άλλου. Αν ήσασταν εσείς ουδέτεροι και ελεύθεροι, ούτε κανάλι τα ίδρυα, ούτε εφημερίδα θα έβγαζα τη μεθαυριανή. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Αν κάνατε σωστά τη δουλειά σας και έστερνα μια ανακοίνωση και την γράφατε, δεν θα υπήρχε λόγος ούτε την εφημερίδα να εκδώσω, ούτε το κανάλι. Λέτε ότι έπρεπε να σπάσετε το πολιτικό κατεστημένο? Πώς αλλιώς και το εκδοτικό? Δεν είναι κλειστό το κατεστημένο. Ένα λεπτό. Στον Αντένα, μα στείλω εγώ ναι, μια βρήκατε, ανακοίνωση, κύριε Παναγιωτόπουλε, στον Αντένα. Ναι. Είμαστε το έκτο κόμμα, εν πάση περιπτώσει. Το έκτο κόμμα που εξέλεξε ο λαός. Δεν έχει σημασία η ψήφη. Γιατί έγινε και νοθεία, έγινε και βρωμιά. Ο Μητσοτάκης πήρε. 5 δισεκατομμύρια πήρε ο Μητσοτάκης και 4 δισεκατομμύρια ο Ανδρέας Παπανδρέου για αυτές τις εκλογές, το ξέρετε, από το κράτος. Εγώ δεν πήρα δραχμή. Αν αυτοί κάνανε εκλογές χωρίς δραχμή, τι ψήφις θα παίρνανε? Και εσείς πού βρίσκετε εδώ, μα τι, τι έκανα εγώ, είδατε που δεν έκανα. Ποιος πληρώνει τα γραφεία, κύριε Πρόεδρε? Ποια γραφεία? Έχετε φίλους, έχετε εφοπλιστά. Ποια γραφεία? Έχετε βιομηχάνους. Η άποψή σας είναι αυτή. Απλώς υπάρχουν και μερικοί Έλληνες τίμοι που θέλουν να βαρέσουν το κατεστημένο που είναι βρώμικο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν υπάρχουν σε τούτη την Ελλάδα και 5 άνθρωποι καθαροί. Είναι όλοι βρώμικοι και ακάθαρτοι. Εμείς πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι είναι καθαροί. Η καθαρότητα για εσάς είναι, μάλλον, είναι, βάζετε απόλυτη τιμή όπως βάζετε στα μαθηματικά. Δηλαδή το πλην 10 βάζετε σε απόλυτη τιμή. Βλέπετε και το κάνετε 10. Η θετική παιδεία, πώς φαίνεται. Επιτρέψτε να ρωτήσω το εξής. Είστε λοιπόν άνθρωπος των media. Θέλω να μου πείτε, τι έχετε να πείτε για άλλους στάρ των media, όπως ο Γιώργος ο Μητσικώστας, όπως ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος, οι οποίοι σας σατιρίζουν, αναφέρονται σε εσάς, σας σχολιάζουν και αναφέρονται σε εσάς επειδή είστε επώνυμος και γνωστός. Ναι, σας λέω να πείτε ότι αυτοί όντως καλά τους χαρακτηρίσατε star των media. Βέβαια, εγώ είμαι πολιτικό πρόσωπο που επειδή το κατεστημένο δεν μου επιτρέπει να επικοινωνήσω με το λαό, έκανα εξ ανάγκης ό,τι έκανα και κάνω ό,τι κάνω και θα κάνω πολλά περισσότερα για να δει ο λαός μια άσπρη μέρα, η φτωχολογιά. Τι είχα υποσχεθεί στη μάνα? Τι είχα υποσχεθεί 40.000 επίδομα μητρότητος? Τι είχα υποσχεθεί στον αγρότη? 60.000 αγροτική σύνταξη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου του δίνει 13.000. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να πάρει τη μιμή να ζήσει με 13.000 το μήνα? Δεν μου λέτε, απαντήστε μου, ότι θα ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να ζήσει με 13.000 το μήνα που ζητάει από τις αγροτικές οικογένειες να ζήσουν με 13.000 το μήνα?
Τώρα, άμα αρχίσετε να ρωτάτε αυτά, μα, θα σας ρωτήσουν από πού ζείτε εσείς. Είπατε... Θα σας ρωτήσουν από πού ζείτε εσείς, ναι. Πού τα βρίσκετε κτλ. Μα τι ζωή κάνω εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Στο αμάξι, στην Αντένα με έφερα ένα αμάξι φίλου από ό,τι είδατε. Τα είδατε τα πράγματα. Ελάτε στο κανάλι, είστε καλεσμένος να δείτε αν έχουμε. Βεβαίως, Μάρια. Για πέστε μου, έχουμε... κύριε Πρόεδρε. Ναι. Για, δεν μου απαντήσατε για το Μητσικώστα, για το Γιαννόπουλο. Δεν τους ξέρω. Για τα δημόσια πρόσωπα δεν που αναφέρονται. Δεν τους βλέπετε. Δεν τους θεωρώ δημόσια πρόσωπα. Δημοσίους κωμωδούς, ναι. Δημοσίους κωμωδούς. Ναι. Όταν βλέπετε να ασχολούνται με εσάς και να αναφέρονται στο Βασίλη Λεβέντη και να σας μιμούνται όπως μιμούνται όλους τους πολιτικούς ηγέτες. Τι λέτε γι' αυτό. Δεν ασχολούμαι. Θα συμμετέχετε σε μια εκπομπή. Το θεωρώ και αυτό μέσα, ναι, στο γενικό εμπάργκο και στη γενική αφάνεια που μου κάνουν. Προσθέτουν και τη γελιοποίηση. Είναι και αυτό κάτι απαραίτητο για να με εξοντώσουν. Mm-hmm. Είναι το συμπλήρωμα της, η χαριστική βολή, αν θέλετε. Καλά, και ο Μητσικώστας και εγώ και ο Γιαννόπουλος. Ο Μητσικώστας όλοι... δουλεύει στον Αλαφούζο. Βρισκόμαστε σε μια σπηλιά όλοι μαζί. Βρισκόμαστε σε μια σπηλιά και φιλοκοτούμε εναντίον του Βασίλη Λεβέντη. Ο Μητσικώστας. Λέω σπηλιά λόγω σατανισμού. Αν δεν κάνω λάθος, πληρώνεται από τον Αλαφούζο. Ξέρετε, και πριν ήταν στο Μέγκα. Ξέρετε πώς έκανε τα λεφτά του Αλαφούζος. Θέλετε να σας πληροφορήσω, νομίζω ξέρετε. Είναι περιττό, έτσι δεν είναι. Και τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων γνωρίζουν. Δηλαδή θέλετε να τους εγκομιάσετε όλους απόψε. Εσείς στον κύριο Κυριακού. Θέλετε να τους εγκομιάσετε όλους. Ξέρετε πώς έκανε τα λεφτά του κύριου Κυριακού. Κοιτάξτε, όλοι οι επιχειρηματίες, θέλετε κύριε να Λεβέντη, όχι, όλοι οι επιχειρηματίες ελέγχονται. Και ελέγχονται, υπάρχει δικαιοσύνη στην αυτό Ελλάδα. Αυτό δεν ελέγχονται στην Ελλάδα. Υπάρχει κράτος στην Ελλάδα. Αυτό το πόθεν αν έχετε οτιδήποτε να πάτε να το καταγγείλετε. Το πόθεν έσχεση ήθελα να βάλω για έλεγχο σε Ένωση Κεντρών. Και ο κύριος Παπανδρέου, αντί να το κάνει για τους επωνύμους, αντί να το κάνει για τον Βαρδινογιάννη, τον Κόκαλη, τον Κυριακού, τον Αλαφούζο, τον έναν τον άλλον, πήγε και το έκανε το πόδι ενέσεις για έναν λέει που αγόρασε ένα σπιτάκι. Πάντως, αν έχετε οτιδήποτε, εγώ θα χαιρόμουν να το να το δούνε το 47% των πασοκίδων, αν έχετε που είναι θα χαιρόμουν να το καταγγείλετε. Αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, ένα καθεστώς βρώμικο. Ένα καθεστώς βρώμικο δεν σώζεται με το να καταγγείλουμε και να εξοντώσουμε 2-3. Σώζεται με το να προσπαθήσουμε δομικά να βελτιώσουμε και να θεραπεύσουμε. Μήπως ήρθε λοιπόν η ώρα. Ο Βαρδινογιάννης ξέρετε τι κάνει. Έχει τη γυναίκα του, έχει τη γυναίκα του και μαζεύει τσάπαρες κορασίδες και δίνει 1 εκατομμύριο πρικοδότηση. Σας εννοώ με αυτό το πράγμα έλυσε το πρόβλημα των απόρων κορασίδων. Απλά κάνει το κομμάτι της η κυρία με τις βούνες. Κάνει το κομμάτι της η κυρία. Κύριε Λεβέντη, και οι φτωχοί έπαψαν να υπάρχουν. Κύριε Λεβέντη, και τι θα κάνουμε. Τέτοια πολιτική θέλετε να κάνουμε. Θα καταλάβετε τα χειμερινά ανάκτορα. Θέλουμε να διώξουμε τον Παπανδρέου και τον Μητσοτάκη από την εξουσία, τη δεξιά και το Πασόκ σαν μοντέλα. Δεν έχουμε προσωπική επίθεση κατά των ανθρώπων. Οι άνθρωποι και αν δεν λεγόταν Μητσοτάκη θα λεγόταν Εύερ. Και αν δεν λεγόταν Εύερ θα λεγόταν ξέρω εγώ Κολοκύθα. Δηλαδή για πέστε μου. Γίνεται αύριο ο Βασίλης Λεβέντης πρωθυπουργός. Έτσι. Δεν θα μένετε στο Μαξίμου. Δεν θα έχετε τη Mercedes. Όχι, όχι, όχι. Την 500. Δεν θα πηγαίνουν οι μοτοσυκλέτιστέ, οι φυτάδες μπροστά, μαρθάροντας. Μα κύριε το περιπολικό δεν θα πηγαίνει κύριε μπροστά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αν κατηγορώ αυτό το. Τι θα γίνω, δώστε μου μια εικόνα. Και μετά το εκπροσωπήσω, θα είμαι προδότης. Προδότης. Πώς θα λειτουργήσετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, τότε. Πιστεύω ότι η εξουσία πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Ζητάει δηλαδή, ο κύριος Παπανδρέου θυσίες από το λαό. Ένα λεπτό. Θα πάρετε αγροτικό. Ζητεί τώρα ο κύριος Παπανδρέου θυσίες από το λαό. Μάλιστα. Ο λαός γιατί να κάνει θυσίες, αφού δεν βλέπει φως στο βάθος του τούνελ ο λαός. Επομένως, βλέπει τον Παπανδρέου που αγόρασε βίλα για τη βίλα του Λουμίδη για τη Μιμή. Να κάνει θυσίες στο λαό. Βλάκα είναι. Βλάκα είναι ο λαός. Κύριε Πρόεδρε. Θεωρούν ηλιθίους στο λαό, κύριε Παπανδρέου. Σαν πρωθυπουργό, τι θα κάνετε εσείς, θέλω να ακούσω. Η ερώτηση αυτή. Αύριο αφήστε, το πρωί ο Βασίλης Λεβέντης εγκαθίσεται στο Μαξίμου. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν πάει για πρωθυπουργό. Είναι ένα σεμνός άνθρωπος. Ο Βασίλης Λεβέντης θέλει να φύγουν τα καρκινώματα και τα τροκτικά. Ο Βασίλης Λεβέντης θέλει μια άσπρη μέρα να δούνε. Άνθρωποι νέοι και παιδιά σαν εσάς, γιατί δεν σας θεωρώ ούτε καρκίνωμα ούτε τροφτικό. Βεβαίως. Δεν σας θεωρώ. Εκτός αν είστε. Και δεν ξέρω και τα προσωπικά σας. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι είστε γαμπρός ενός πολύ καλού πολιτικού, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ. Βέβαια ανήκει σε μια παράταξη την οποία συχαίνομαι, την δεξιά. Έχει ο καθένας. Άλλη ιστορία. Έχει ο καθένας. Μια άλλη ιστορία. Τις επιθυμίες του και τις επιλογές του, δεν είναι έτσι. Ως άνθρωπο τον σέβομαι και ούτε άκουσα τίποτα για τον άνθρωπο. Τον αγαπώ. Mm-hmm. Και δεν άκουσα, τουλάχιστον για αυτόν δεν άκουσα κανένα σκάνδαλο. Μάλιστα. Είναι και αυτό κάτι. Μάλιστα. Είναι και αυτό μάλιστα, κάτι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε όμως το πρώτο δείγμα γραφής, το πρώτο δείγμα εξουσίας του Βασίλη Λεβέντη, αν γίνει αύριο πρωθυπουργός, τι θα είναι, ποιο θα είναι. Το πόθεν έσχες και η ποινικοποίηση του ρουσφετιού. Πιστεύω ότι το ρουσφέτι, αν ποινικοποιηθεί και έρεται αυτόματα η ασυλία των βουλευτών, θα σταματήσουν να συνοστίζονται στα κομματικά γραφεία και στα πολιτικά γραφεία πρώτον. Θα ανέβει το επίπεδο του πολιτικού βίου με την ποινικοποίηση του ρουσφετιού και θα γίνει ποινικοποίηση και στις αναθέσεις έργων. Δηλαδή, αν διαπιστωθεί ότι πήρε κάποιος λεφτά ή μεσολάβησε για να προσληφθεί άνθρωπος στο δημόσιο ή για να ανατεθεί έργο του δημοσίου σε κάποια εταιρεία, mm-hmm.
ή για τις προμήθειες του δημοσίου, θα έρεται πάλι αυτόματα η ασυλία. Δηλαδή το ρουσφέτη πρέπει να το κυνηγήσουμε γιατί το έφερε ο Καραμαλής. Το ρουσφέτη το έφερε ο Καραμαλής. Κατέβασε τα γράβαρα στην Αθήνα και τους έκανε όλους δημοσίους υπαλλήλους. Και τώρα η δεξιά έρχεται και λέει: έχουμε πολύ κρατισμό. Ποιος έβαλε τα θεμέλια του κρατισμού, ρωτήστε τον ίδιο σας τον Πεθερό. Ποιος έβαλε τα θεμέλια του κρατισμού. Αν τον είχαμε εδώ, τι θα σας έλεγε. Τι θα σας έλεγε ο Πεθερός σας, ότι δεν έκανε δεξιά ρουσφέτια. Απαντήστε μου. Ο Παπανδρέου απλά κατηγόρησε το δεξιό κράτος και το εμιμήθηκε, ίσως το ξεπέρασε. Έγινε και αυτός η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Άλλο μου λέτε, και αν έρθει η ξαδελφούλα σας από τον Πειραιά. Ναι. Η οποία είναι άπορη. Διότι είστε από μια οικογένεια εργαζομένων και είναι προς τιμήν σας αυτό το πράγμα. Έρθει και πει ότι, θείε, μεθαύριο που είσαι πρόεδρος, θέλω κι εγώ μια θεσούλα να μπω σε μια τράπεζα. Τι θα κάνετε, θα τους πείτε, πήγαινε παιδί μου έξω. Δεν θα της πω πήγαινε. Καταρχήν δεν θα έρθει. Πώς δεν θα έρθει. Η Ένωση Κεντρών θα δημιουργήσει γραφεία ανέβρεση εργασία. Ένα λεπτό. Να σας απαντήσω γιατί δεν ξέρετε και το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών. Πιθανόν. Θα φτιάξουμε γραφεία ανέβρεση εργασία σε κάθε Δήμο και θα αποτείνεται εκεί η κοπέλα και κάθε κοπέλα. Είτε αδερφή μου είναι, είτε παιδί μου είναι, είτε ανήψη μου είναι, ό,τι είναι. Το βαφτιστήρι σας δεν θα έρθει να σας ζητήσει μια θέση και όχι, γιατί θα πάει. Θα το διώξετε το δεν θα έχει νόημα. Δεν θα έχει νόημα. Δεν θα έχει νόημα. Θα πάει στο γραφείο ανέβρεσης εργασίας ανάλογα με τα αντικειμενικά του στοιχεία και θα προσληφθεί. Και θα υπάρχει ισοφάριση προνομίων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Γιατί αν συνεχιστεί ο δημόσιος τομέας να είναι προνομιακός, πώς το κράτος αυτό θα νοικοκυρευτεί. Δηλαδή, ξέρετε ότι είμαστε στο παραπέντε. Θα έχουμε και ιδιωτικοποίηση. Είμαστε στο παραπέντε για να πούμε δυστυχώς ευτοχεύσαμε. Μάλιστα. Ξέρετε τι έκανε ο Τρικούπης. Εδανειζόταν απ' έξω με την ελπίδα ότι τα λεφτά αυτά, σωστά διαχειριζόμενα στη χώρα μας, θα απέδιδαν και θα πλήρωνε φόρους. Πιστεύετε με τούτους δω με τον Παπανδρέου και τον Μητσοτάκη και τον Εύερ και τους άλλους ότι θα γίνει σωστή διαχείριση των δανείων. Είμαι σίγουρος ότι τα λεφτά των καταθετών πολύ σύντομα θα φαγωθούν από το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Αλλά δεν πειράζει, θα είναι ίσως καλό αυτό. Θα είναι καλό γιατί αφού τους ψηφίσανε να τιμωρηθούν για την ψήφο τους. Ίσως ένας λαός για να ξυπνήσει πρέπει να τιμωρηθεί για αυτό που έκανε. Γιατί στις 10 του Οκτώβρη οι Έλληνες εφέρθησαν σαν ζώα, το επαναλαμβάνω δημοσίως. Όχι, δεν τους λέω ζώα. Εφέρθησαν σαν ζώα. Μήπως τους υβρίζουμε. Άλλη μια φορά, ακούστε. Μας υβρίζεται όλους αυτή τη στιγμή. Όταν ένας πολίτης συνειδητά πάει και ψηφίζει ένα κόμμα. Και το λέω για να σας προφυλάξω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, όταν ένας μήπως υβρίζεται τους ψηφοφόρους του μελλοντικού σας. Όχι, δεν βρίζω κανέναν. Απλά ταρακουνώ κάποιο τέλμα στάσιμο. Και λέω, την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν στον Ελευθέριο Βενιζέλο δώσανε 0,3% και βγάλαν τη δεξιά που πρόδωσε και έκανε τη μικρασιατική καταστροφή. Απαντήστε μου, ο ελληνικός λαός ψήφισε σαν ζώα, ναι ή όχι. Σαν ζώα, δηλαδή. Έχει πολλές φορές αυτός ο λαός ψηφίσει σαν ζώα, κύριε Παναγιώτοπλε. Έχει πολλές φορές ψηφίσει. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να μην ήξερε τώρα αυτός ο λαός ότι ένας 80χρονος Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ανήμπορος να σύρεται από αίθουσα σε αίθουσα και να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Μια και μιλάμε, κύριε Λεβέντη, μια και μιλάμε για το ιστορικό κέντρο, με το οποίο εσείς υποστηρίζετε και μάλιστα επιμόνως ότι έχετε στενούς πολιτικούς δεσμούς. Υπήρξε για αρκετό χρονικό διάστημα αντιπρόεδρος της Ένωσης Κεντρών ο κύριος Γιώργιος Παπανδρέου. Δεν είναι πια δίπλα σας. Τον βρήκαμε και του θέσαμε ορισμένα ερωτήματα. Να δούμε τι μας είπε. Άλλη μια βρωμιά. Να δούμε τι μας είπε. Γιατί βρωμιά, ο αντιπρόεδρός σας είναι. Κύριε Πρόεδρε, ας δούμε τι έχει να μας πει. Θα το σχολιάσουμε. Πάμε λοιπόν. Να το δούμε λοιπόν. Παρακαλώ. Ο κύριος Λεβέντης είναι ένας επίδοξος μικροπολιτικός με πολύ μεγάλες φαντασίες. Ένα, σας πω μερικά περίεργα πράγματα. Ο κύριος Λεβέντης ξεκίνησε από μια επιστολή προς εμένα, την οποία έχω μαζί μου, το 90, Μάρτιο 90. Και με παρακαλεί να συνεργαστούμε μαζί και να βοηθήσω το κίνημα των οικολόγων πράσινων ειρηνιστών. Έχετε υπόψη σας ότι ένα κόμμα που έχει μεγάλο όνομα έχει μικρό αριθμό οπαδών. Όσο πιο μικρό είναι το όνομα, τόσο πιο πλάτια έχει οπαδούς. Εδώ είχαμε μεγάλο όνομα ειρηνιστών, πράσινων, οικολόγων, ελεύθεροι, 150 ονόματα. Ο κύριος Λεβέντης λοιπόν προσέφερε συναρχηγία και βοήθεια να συνεργαστώ στο κόμμα του με την Ένωση Δύο Κομμάτων. Αλλά πού να φανταστώ ότι τελικά ήταν μια σκέτη απάτη. Γιατί ήταν απάτη, θα σας πω αμέσως. Πρώτον, στην αρχή βγαίναμε μαζί, μας καλούσαν κάπου, πηγαίναμε μαζί. Το ντουο, εκείνος ο οικολόγος και εγώ ο κεντρός. Σιγά σιγά είδα ότι υπήρχε μια... Ο κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται για αυτό το χώρο. Απλοί άνθρωποι του λαού με χαιρετούν στον δρόμο εγκαρδιότατα.
Αυτό και μόνο με έχει συγκινήσει. Και δεν έχω καμία τηλεόραση, μία ώρα την εβδομάδα να αποτρανθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Και με πικραίνουμε ότι τα μεγάλα τράσια όπως είναι το Sky, το Mega, ο Antenna, να μην μπορώ εγώ να πλησιάσω αυτές τις κολοσσούς να μου δώσουν μία ώρα εκπομπή. Έκανα μία κριτική για το κόμμα, η οποία ήταν ούτε πολύ ούτε λίγο, τα έλεγα όμα. Δεν έχουμε οργάνωση, δεν έχουμε επαφή, δεν έχουμε κεντρική επιτροπή, δεν έχουμε τίποτα. Τι κόμμα είναι αυτό. Το είπα καθαρά από την τηλεόραση. Την επομένη που πήγα να μιλήσω πάλι και έχω και τις ημερομηνίες αν θέλετε, υπάρχουν και αυτά, δεν είναι εύκολο. Μου λένε δεν μπορεί να ξαναμιλήσω, ο κύριος πρόεδρος είπε ότι σταματάει τη διαδικασία μαζί σας. Και βεβαίως χωρίς καν ο ίδιος να με πάρει τηλέφωνο, χωρίς καν ο ίδιος να μου δώσει μια εξήγηση, παρά εσυνέχιζε τις εκπομπές του με αναφέρει σαν αντιπρόεδρος. Αυτή ήταν η απάτη πρώτα. Δεν μου ήρθε ποτέ επαφή μαζί μου να μου ζητήσει και τουλάχιστον να μου το δηλώσει. Και το πιο ωραίο από όλα, εφόσον δεν βγήκε στις εκλογές, ο λαός είναι ζώων. Υπάρχει αυτή η φράση, η οποία ευτυχώς και αυτή την έχω μαγνητοφωνήσει. Αν δεν την πιστεύει κανείς, μπορώ να βρω την ταινία που φάει τη φράση «Ο λαός είναι ζώων». Πράγματι είναι ζώων, όσο άλλο είμαι και εγώ, που το πίστεψα αυτόν τον κύριο που λέτε Λεβέντη. Βεβαίως υπάρχουν τα μυστήρια του Λεβέντη. Υπάρχει κάποιο μυστήριο στο Λεβέντη, τα χρηματικά. Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται αυτά τα χρήματα του καναλιού. Ουδής τα ξέρει και ουδέποτε μου έχει εξμυστερευτεί. Αλλά είπε κάποιος σε κάποια εκπομπή ότι τις τελευταίες εκλογές εξόδεψε 11 εκατομμύρια. Ούτε ξέρω πού τα βρήκε τα 11 εκατομμύρια. Και ο λαός είναι ζώων που δεν τον αναγνώρισε, θα τη δώσει 50 βουλευτάς για να ρυθμίζει, ακούτε άλλα τα περίεργα του κυρίου Λεβέντη, να ρυθμίζει τις κυβερνήσεις. Ο ίδιος λέει δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό πρώτη φορά ακούω. Πολιτικό που δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Αλλά θέλει να γίνει ο αόρατος πρωθυπουργός που θα κατευθύνει ή τον Ανδρέα ή τον Μητσοτάκη, αν έβγαινε με 50-60 βουλευτά που ονειρευόταν στον ύπνο του, για να ρυθμίζει την εξωτερική πολιτική, την εσωτερική. Έχει κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό άνθρωπος. Έκανε και την άλλη δουλειά, δηλαδή μας καλούσαν και πήγαινε μόνος του. Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη μόνος του. Πήγε στην Πάτρα που υποτίθεται ότι η Πάτρα είναι ο χώρος του Παπανδρέου. Έπρεπε εμένα να καλέσει πρώτα και εκείνος να είναι ο αντιπρόεδρος και όχι εγώ αντιπρόεδρος. Ο κύριος Λεβέντης καταγγέλει ότι εσείς προσπαθούσατε μέσα τότε στο χώρο, στο κόμμα, να δημιουργήσετε ένα άλλο κόμμα και μα να είμαι γίνεται... κόμμα εγώ το κόμμα. Εγώ είχα την εργασία. Εκείνος έχει το... μου αφύρπαξε το όνομα και κάνει και το Παπανδρεϊκό. Ο ίδιος υπηρέτησε τη Νέα Δημοκρατία. Το λέει και το ψηφοδέλτιο. Εσείς τώρα τι θα κάνετε, πώς θα... Προσωπικά, καμία επαφή με τον κύριο Λεβέντη. Έχει υποστηρίξεις, λέει, από το εξωτερικό. Γνωρίζετε εσείς κάτι τέτοιο? Αυτό προσωπικά δεν το ξέρω. Ουδέποτε είχα επαφή εγώ με το εξωτερικό, με τον κύριο Λεβέντη. Απλώς με τον κύριο Λεβέντη πήγαμε στα Κύθυρα, είχαμε μεγάλη θερμή υποδοχή στα Κύθυρα. Απόδειξε ότι εκεί πέρα πετύχαμε μαζί, ενώ στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη που πήγε μόνος του, απλώς μιλάει και βρίζει και κάνει. Ο ίδιος έχει καταγγείλει ότι είχε γίνει κάποια στιγμή απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Ισχύει αυτό? Ευτυχώς δεν ήμουν παρόν. Αυτά τα ξέρει ο ίδιος. Υπάρχει κάποια ταινία, κάτι πέτρες του πετάξανε για να τον διασκεδάσουν. Και πάλι πάντοτε τον παίρνουν πολύ στο ψηλό. Είναι ωραία, δεν τον έχει πάρει σοβαρά. Ο άνθρωπος δεν είναι σοβαρός με δύο λόγια και τον έχουν πάρει στο ψηλό γαζί που λένε. Αυτά είπε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν μέχρι πρώτη ως αντιπρόεδρος του κόμματος. Εμείς είπαμε να κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω πώς και πρέπει να ακουστούν και αυτά. Τώρα έχετε όλο το χρόνο να τα πείτε. Δεν με νοιάζει να ακουστούν τα πάντα. Ο κύριος Παπανδρέου ήταν συμβολικά συνεργάτης μας, συμβολικά. Το ποιόν του ανθρώπου το ξέρετε και ρωτήστε τον Ανδρέα γιατί ποτέ δεν τον χρησιμοποίησε. Είναι καταλληλότερος να σας εκμυστηρευτεί δημόσια. Μπορεί να μην δεχτεί, επειδή είναι αδερφός του Γεωργάκη ο Ανδρέας, μπορεί να μην σας πει δημόσια σε μικρόφωνα, αλλά κάτι δίαν υποθέτω ότι θα σας μιλήσει για το ποιό του κυρίου. Τώρα για τα όσα είπε, νομίζω ότι
δεν θα ήταν σωστό ένα σοβαρό άτομο σαν εμένα να μπει στην ουσία. Δημούτε, γιατί έπαψε να είναι αντιπρόεδρος του κόμματος, ενώ ήταν αντιπρόεδρος. Στο καταστατικό μας δεν υπάρχει θέση αντιπρόεδρου. Τιμητικά. Ήταν πολιτικός τίτλος. Συμβολικά για να τιμήσουμε το γέρο, τον κοιμόμενο στο πρώτο νεκροταφείο. Αλλά το λάθος που κάναμε είναι ότι τον ευγάλαμε στο κανάλι και έλεγε ασυναρτησίες. Είχε αποκτήσει όμως μια επαφή με τηλέφωνα κτλ. Είχε αποκτήσει μια επαφή. Εγώ τον είχα δει κάποιες φορές. Και σας άρεσε? Κοιτάξτε, είχε ένα ενδιαφέρον, διότι έκανε μια αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της ζώσας πολιτικής ιστορίας κτλ. Όπως παρακολουθούσα και εσάς. Μέχρι εκεί μπορούσε να έχει μια αξία. Όταν μετά έμπαινε στα πολιτικά, δεν νομίζω ότι ήταν ένα θέαμα για ένα κανάλι που ήθελε να λέγεται σοβαρό. Σήμερα θα τον παίρνατε πίσω? Για να κάνουμε μια επανένωση των τμήματων. Δεν τον είχα ποτέ ως συνεργάτη τον κύριο. Τον κύριο τον είχα βάλει συμβολικά. Όλοι τον είχε. Και ο Ζήγδης συμβολικά τον είχε. Δεν του δίνανε ποτέ. Μήπως τον διώξατε επειδή ήταν δελφίνος? Δεν τον έδιωξα. Κύριε Πρόεδρε, μήπως επειδή ήταν δελφίνος? Έχουμε δηλαδή κάτι μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά? Ταλαιπωρείτε τα δελφίνια. Ταλαιπωρούν τα δελφίνια, λέτε. Καλά, δεν υπάρχουν δελφίνοι στο κόμμα, δεν υπάρχουν υποψήφοι αρχηγοί, δεν υπάρχουν στελέχοι από κάτω, υπάρχει λειψανδρία. Ακούστε, τούτη την ώρα είμαστε ένα κόμμα αγωνιζομένων. Αυτά θα τα συναντήσετε στα κόμματα που η μάσα της εξουσίας και το μέλι βαρύνει. Εμείς είμαστε, καθόμαστε σε καρφιά. Κάνουμε έναν αγώνα με ασήμαντα μέσα. Σκληρό αγώνα, μήπως αλλάξει η χώρα. Δεμόσαστε, έχουμε... κύριε Πρόεδρε, μήπως ο κύριος Παπανδρέου, ο Γιώργιος, προχωρεί στο σχηματισμό ενός άλλου κόμματος και αποσπάσει κάποιο. Θα το παρακαλούσα πολύ, θα το ευχόμουν. Θα το ευχόσαστε. Ναι. Γιατί το λέτε αυτό? Η Παπανδρέου είναι όλη προβληματική. Είστε πολύ σκληρός. Μας ακούει λαός και κρίνει. Είστε πολύ σκληρός. Εγώ υποθέτω ότι την ώρα εκτός από μένα και εσάς ακούνε 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Πολλοί κόσμος, είναι γεγονός. Θα ήθελα σε αυτόν τον κόσμο αμέσως μετά να πείτε ορισμένα πράγματα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε κάποιες διαφημίσεις και μετά θα μετρήσουμε μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, τα τελευταία λεπτά αυτής της εκπομπής. Πρώτο του 1994, καλεσμένος ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλης Λεβέντης. Μίλησαμε για πολλά και μετράμε, κύριε πρόεδρε, τα τελευταία λεπτά. Εγώ ήθελα να μου πείτε, επειδή έχετε μια άμεση επαφή με την σύγχρονη τηλεόραση, τι βλέπετε από την τηλεόραση, εκτός από τις ειδήσεις και την ενημέρωση που φαντάζομαι σας ενδιαφέρει. Από τα υπόλοιπα, τι βλέπετε? Να σας πω μάλλον την κρίση μου. Πιστεύω ότι η τηλεόραση έχει πάρει πολύ στραβό δρόμο. Όταν από την κρατική τηλεόραση που ήταν υπό ασφυκτικό κυβερνητικό έλεγχο, ζητήσαμε την ιδιωτική, δεν ζητήσαμε ούτε την Κορομιλά, ούτε τους Μητσικοστέους, ούτε τις κομμωδίες. Έχουν μεγάλη επιτυχία, τα βλέπει, ναι, ο κόσμος. Ναι, ναι, αλλά επειδή ο κόσμος χαμηλού επίπεδου, ποιος βλέπει τώρα? Τι χαμηλού επίπεδου? Η πρωινή ζώνη του Αντένα. Εντάξει, αλλά ποιος κόσμος βλέπει? Εσείς βλέπετε? Εσείς κάθεστε να δείτε Κορομιλά? Όποτε δεν έχω είχα δουλειά, σεβασμό στο πρόσωπο. Το βλέπω, σας διαβεβαιώ. Κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Ναι, μακάρι, για κάποιο κοινό. Μα δεν μπορεί το 80% του ιδιωτική τηλεόραση είχε αποστολή να απεγκλωβίσει. Είχε αποστολή να απεγκλωβίσει τον πολιτικό κυρίως λόγο από τον ασφυκτικό έλεγχο των κυβερνήσεων. Ο πολιτικός λόγος συνεχίζει εγκλωβισμένος και φυλακισμένος και το μόνο που έχουμε είναι κωμωδία. Εάν αυτό το θεωρείτε τηλεόραση. Είχα διαβάσει όμως κάπου ότι βλέπετε τη Λάμψη. Την αλήθεια. Ξέρετε τι βλέπω από τη Λάμψη? Σας αρέσουν τι βλέπω τα πάθη, αυτή η φαντασιοπληξία, αυτή η φαντασιοπληξία αυτού του Φόσκολου. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά με εκπλήσει, με εκπλήσει με τον τρόπο που γράφει. Τα πρόσωπα, τη μία αγαπιώνται, την άλλη εχθρεύονται, την άλλη σκοτώνονται, την άλλη αναστένονται. Μόνο ο Φόσκολος μπορεί να γράψει τέτοια πράγματα. Είναι εσείς κάτι... θα γράφατε ένα έργο για την τηλεόραση? Εγώ θα γράψω ένα έργο στο τέλος, με αυτό που μου έχετε κάνει όλοι εσείς, που για ένα ξεροκόμμα του πάτε και υπηρετάτε τον κάθε Κυριακού, τον κάθε Αλαφούζο. Αυτό είναι το δράμα. Αυτό. Ενώ σας θεωρώ καλά παιδιά. Ενώ σας αγαπώ, έχουν πάρει στραβό με δρόμο, έχετε πρόεδρε, αναγκάσει έτσι. Και ίδρυσα κανάλι και θα βγάλω και τη μεθαυριανή μεθαύριο στις 11 του μηνός την Τρίτη, την εφημερίδα, καθημερινή, μόνο και μόνο και δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας. Κάντε την καλά και θα δείτε ο Λεβέντης που σήμερα σας κρίνει μετά πόσο θα σας επαινεί. Γιατί τι συμφέρον, έχω εγώ κανένα συμφέρον από εδώ? Σωστό. Μακάρι να μεγαλουργήσει ο Αντένα, μακάρι να είναι το πρώτο κανάλι. Και τον Κυριακού, κάνα δύο φορές που τον είδα σε συνεδεύσεις, τον χαιρέτησα. Όχι σε συνεδεύσεις, σε δεξιώσεις. Τον χαιρέτησα τον άνθρωπο. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχετε προσωπικά με κανένα. Δεν έχω πρόβλημα. Πείτε μου κάτι, εσείς όσον αφορά τη σχέση σας με το χώρο που λέγεται καλλιτεχνία, με το χώρο που λέγεται πολιτισμός. Στην Ελλάδα είχαμε κάποια αντιφατικά φαινόμενα το 1993. Από τη μία είχαμε ουρές για κάποιο εισιτήριο στο Μέγαρο Μουσικής.
ουρές στην Πινακοθήκη για κάποιες σημαντικές εκθέσεις. Και από την άλλη γίνονται σουξέ τραγούδια όπως «Εγώ δεν πάω Μέγαρο», «Θα μείνω με τον Πέδαρο», «Μείνε μαζί μου έγκυος γιατί είμαι φερέγγυος» κτλ. Εσείς τι έχετε να πείτε, δηλαδή ποια είναι η συνεισφορά της Ενώσεως Κεντρών στο πολιτιστικό γίγνεσθε αυτού του τόπου? Η Ένωση Κεντρών συνεισφέρει με το να αγωνιστεί να αναβαθμιστούν τα πράγματα. Δηλαδή, στα μέσα ενημέρωση πρέπει να. Έχετε καλλιτέχνες όμως εσείς, έχετε ανθρώπους. Εδώ έμαθα ότι ο Παπακοσταντίνου εχθές. Ο Παπακοσταντίνου, ένας τραγουδιστής, τι είναι, μουσικός, δεν ξέρω και καλά τι είναι, ναι. Είπε ότι ο Λεβέντης είναι ο μόνος πολιτικός σωστός που υπάρχει. Είναι δικό σας αυτό. Ο Γονίδης, ούτε το. Δεν τον και ο Γονίδης είναι δικό σας. Ο Γονίδης μου είπε ότι έχει αειδιάσει με όλους. Σοβαρά. Ναι, πάτε στα κέντρα και τον βλέπετε το Γονίδι όμως. Σας έπιασα εδώ, πρόεδρε. Τι πιάσατε? Κανένα ζεμπέκικο. Καλεσμένο σε δύο χορούς σωματείων και βρέθηκε. Κανένα ζεμπέκικο, καμία γυρβολιά στην πίστα, καμιά βόλτα. Ο Βόλας και ο Ανδρέας. Εσείς δεν χορεύετε ζεμπέκικο ποτέ? Όχι. Γιατί ο ελληνικός λαός χορεύει όλο. Εσείς μπορείτε να χορεύετε ζεμπέκικο όταν οι άλλοι δεν έχουν φαγητό να κάθε μεσημέρι στο σπίτι τους. Μα έχει σχέση με την κοινωνική αδικία το ζεμπέκικο. Σας ερωτώ, την κρύα σας μπύρα μπορείτε να την πιείτε? Δεν μιλάω για μπύρα. Όταν στην Τραπετσόνα κάνουν έξωση για να βγάλουν οικογένεια με 6 παιδιά από το σπίτι της. Τι προβλέπει ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου? Για ο ίδιος ο Παπανδρέου, όταν αρρώστησε, πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο, πλήρωσε τα λεφτά να πάει να θεραπευτεί έξω. Ο γεννηματάς το ίδιο. Και ο Μητσοτάκης όμως το ίδιο. Όταν ένας φτωχός που ψήφισε Πασόκ, που ψήφισε Ένωση Κεντρών, που ψήφισε Νέα Δημοκρατία, δεν έχει σπίτι να πουλήσει, ούτε είναι ασφαλισμένος. Το πρόγραμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας τι προβλέπει? Πώς θα γίνει καλά? Κύριε θα πεθάνει? Κύριε Λεβέντη, αν μου επιτρέπετε, και εσείς όμως πριν από μερικά χρόνια, όταν η κοινωνική αδικία εξακολουθούσε να υφίσταται και τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία τώρα πολύ σωστά μας απαριθμείτε, κάνατε δίσκο. Τραγουδήσατε για την Ανούλα και την Αλέκα. Γράψατε τραγούδια στα με μεγάλη επιτυχία. Στα 20 χρόνια. Το αρνείστε αυτό, απαρνείστε το, το παρελθόν σας. Μα η κλίση προς τη μουσική είναι κάτι ευγενές. Δεν είναι κακό και δεν σημαίνει ότι φεύγει. Θυμόσαστε κάτι να μας πείτε? Από εκείνη την περίοδο ένα στίχο, κάτι δικό σας να μας πείτε? Έχουν εκφραστεί πολύ μεγάλοι άνθρωποι της πολιτικής με έμετρο τρόπο. Να μας πείτε δύο λόγια από την περίοδο εκείνη. Γιατί εμείς τιμούμε τη δημιουργία του πολιτικού άνδρα, την πολιτιστική του δημιουργία. Δεν ήταν δική μου η στίχη, ήταν του Παναγιωτούνη. Η Αλέκα είναι του Παναγιωτούνη. Ήταν η μουσική δική σας όμως? Όχι, όχι. Α, ούτε η μουσική. Του Μαυρουδί. Ναι. Α, του Μαυρουδί. Ναι, ναι. Θυμόσαστε ένα τραγούδι από τότε, να μας πείτε? Δύο λόγια, μια στροφή. Πώς? Ποια πέστε μας, μια στροφή. Αλέκα, κλείνει συμβόλαιο ο Χάρος. Ναι. Με δύο γυναίκες που αγαπούν την ίδια τη γυναίκα. Αχα. Γίνει και η ζωή τους βάρος, ναι, σαν καταλάβαν και οι δύο πως αγαπούσαν την ίδια τη γυναίκα. Να λοιπόν, προσπαθείτε απόψε να μας πείσετε ότι είστε ένας αποστεωμένος άνθρωπος, ένας συντηρητικός, ένας... Συντηρητικός εγώ. Έχετε τραγουδίσει τη εγώ γυναίκα, είμαι ό,τι... δεν το λέτε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω... ντρέπεστε να το πείτε. Εγώ πιστεύω, πρόεδρε, ότι είστε δέσμιος ενός εκτελεστικού γραφείου, το οποίο θέλει τον Βασίλη Λεβέντη αγκούρι. Τον θέλει έναν σιδερένιο ηγέτη, μία προσωποποίηση αυτού που ο Νίτσε ονόμασε ενσάρκωση του σύγχρονου ηγέτη, αλλά αυτά, πρόεδρε, ήταν στο Μεσοπόλεμο. Δεν ήταν σήμερα. Λοιπόν, αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο. Πείτε μας για την Αλέκα, πείτε μας για την Άννα, πείτε μας για τον έρωτα, πείτε μας για τη ζωή. Δεν είναι αλήθεια ότι το εκτελεστικό γραφείο με επηρεάζει. Απλά όλοι βλέπουν με στενοχώρια τα κανάλια να συνεχίζουν το Μητσοτάκης Παπανδρέου, Μητσοτάκης Παπανδρέου. Θα το σπάσουμε. Θα δυστυχήσει. Πώς θα το σπάσουμε? Αύριο στις ειδήσεις του Αντένα, ποιον θα έχετε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Απόψε όμως ο Αντένα σε μία από τις πιο υψηλές σε τηλεθέαση εκπομπές. Και με μία εκπομπή θα κερδίσουμε το σύμπαν. Μα έχετε βγει και αλλού και θα ξαναβγείτε πάλι. Και με μία εκπομπή θα ξεσπάσει η επανάσταση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θέλετε κι εσείς να κάνετε κόμμα, πιστεύετε να σας βγάλω, να βγάζω όλους τους άλλους 5.000 φορές και να βγάλω εσάς μία? Πιστεύετε και μετά να επανάσταση σου πω, Παναγιωτόπουλε, δεν πήρες πολλούς ψήφους. Και ξέρεις γιατί δεν πήρες? Γιατί είναι καλύτερος ο Σαμαράς, είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης, είναι καλύτερος. Με ίσες ευκαιρίες, κύριε Παναγιωτόπουλε, δέχομαι το αποτέλεσμα. Εδώ δεν είχαν ψηφοδέλτια στη Θεσσαλονίκη, είχαν κλέψει αυτά τα ψηφοδέλτια. Κάνανε ενωθεία. Κάνανε ενωθεία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τι μιλάνε ότι έχασα? Να έχανα τίμια. Αν έχανα τίμια, έχει καλός. Και αν στο κόμμα μας έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση, είναι γιατί βλέπουν συνεχώς τα μέσα ενημέρωσης να, αντί να στρέφονται στην πείνα. Ότι πάνε να σας δημιουργήσουν ένα θερμοκήπιο, πρόεδρε. Όχι, εάν χάσετε εγώριστε την επαφή σας η με Ελλάδα τον λαό, είναι θερμοκήπιο. Και ο λαός χορεύει ζεμπέκι. Η Ελλάδα είναι θερμοκήπιο. Η Ελλάδα θα είναι θερμοκήπιο. Η Ελλάδα εγώ είναι κρούω τον κόδωνα της απομόνωσης του Βασίλη Λεβέντη. Εμείς είμαστε η αληθινή άνοιξη. Ξέρετε κάτι?
η Ένωση Κεντρών είναι το κόμμα της... Θα σας κάνει μήνυση η πολιτική άνοιξη. Διότι... Μα εγώ το έβγαλα πρώτο. Α, είναι δικό σας. Ο Σαμαράς το έκλεψε. Εγώ μίλησα το 80 στο Βερολίνο σε συνέδριο, ναι, που έγραφε «Φυράιν εν πολίτης εν φρύλιν» για μια πολιτική άνοιξη στον τόπο μας. Mm-hmm. Ο κ. Σαμαράς με αντιγράφει, κλέβει. Του λέω όμως κάτι άλλο, ότι κάθε αντίγραφο είναι κακέκτυπο. Mm-hmm. Το πρωτότυπο έχει αξία. Mm-hmm. Ο κ. Σαμαράς, ό,τι και να κάνει, θα βρει στις ευρωεκλογές ή αν γίνουν ευνηδίως εκλογές, γιατί και αυτό μπορεί να γίνει ευνηδίως, πολιτική κρίση λόγω του Μακεδονικού. Ναι. Το οποίο δυστυχώς δεν θίξαμε και οφείλαμε να δεν το θίξουμε. Ο κύριος Σαμαράς θα ψάλει το τροπάριο. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μην αποκαλυφθεί ο ρόλος του κυρίου. Δεν μου λέτε, μια και μιλάμε για τα Σκόπια. Ναι, ναι. Αν απευθυνόσαστε απόψε στον Γκλιγκόροφ με δύο λέξεις, τι θα του λέγατε? Κοιτάξτε την κάμερα. Ναι, θα του έλεγα ότι καλά κάνει. Καλά κάνει, αφού στην Ελλάδα βρίσκονται μειοδότες και δεν προστατεύουν και είναι ανίκανοι να προστατεύσουν τα συμφέροντα της Ελλάδος, αυτός γιατί να υποχωρήσει? Βλάκας είναι. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, φτάνουμε στα τελευταία λεπτά, κυρίες και κύριοι, της συνέντευξης με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Ήθελα να πάω πάλι σε ένα λεπτό ζήτημα, το οποίο το θίξατε καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης εσείς. Μάλιστα. Είπατε σαφώς ότι γίνεται μια προσπάθεια να σας διακομωδήσουν. Ό,τι δεν πέτυχαν με τις πέτρες, ό,τι δεν πέτυχαν ίσως και με κάποια απόπειρα δολοφονίας για την οποία μιλήσατε, για την οποία καταγγείλατε, προσπαθούν να το πετύχουν δια της αλώσεως, δια της υπονομεύσεως από τα κάτω με τη διακομόδηση, με τη γελιοποίηση. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω, επειδή το έχω δει, ότι αντιδράτε με πολύ άνεση. Δηλαδή, πίνετε το χραπεδάκι σας με άνεση. Όταν τελειώνει. Εσείς δεν το πίνετε με άνεση, πώς το πίνετε? Πίνω νερό, και εγώ με άνεση. Με άνεση. Αλλά τι κάτι παραπάνω πολύ μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη από μένα. Άνεση. Δηλαδή, εγώ τώρα που θα πέσουν οι διαφημίσεις. Προσέξτε, επειδή τελειώνει το νερό, τώρα που τελειώνουν οι διαφημίσεις, θα πω στο κοντρόλ, βάλτε μας λίγο νερό. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή, δεν λέω φέρτε μου το ποτήρι το νερό. Εσείς κάνετε τηλεβιζιόν ρεέλ. Κάνετε ένα άλλο είδος τηλεόρασης. Μα εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, εγώ είμαι πολιτικός. Πολιτικός. Εμένα με κάνατε δημοσιογράφο εξ ανάγκης, γιατί οι πολιτικοί πουλήσατε την πένα σας στις αρέσκειες των εργοδοτών σας. Απελευθερωθείτε και θα δείτε ότι ο Λεβέντης δεν θα ξαναβγεί ούτε σε τηλεόραση ούτε σε ραδιόφωνο. Και όχι, να μην σας χάσουμε. Αν πρόκειται να απελευθερωθούμε εμείς και να χάσουμε εσάς, μου βάζετε ένα δίλημα. Η δική μου είναι καθαρά πολιτική. Πάω να σπάσω ένα στεγανό. Ενώ οι δικοί σας είστε επαγγελματίες δημοσιογράφοι που διαφορίζεστε και δίκαια. Εσείς είστε και από τους καλύτερους. Ξέρετε τι μου είπε κάποιος, κύριε Λεβέντη, και θέλω λίγο με χιούμορ να το αντιμετωπίσουμε, όπως αντιμετωπίσατε με χιούμορ τόσα και τόσα Βεβαίως. Που έχουν γίνει εναντίον σας. Μου είπε ότι ο κύριος Λεβέντης, ακούστε κακοήθεια. Ο κύριος Λεβέντης λέει πίνει μόνο φραπέ, ενώ θα μπορούσε να πίνει και γαλλικό και ντεκαφεϊνέ κτλ. Διότι έχει σπόνσορα στο κανάλι, ακούστε, την εταιρεία η οποία φέρνει τον Nescafé στην Ελλάδα. Εσείς δεν ξέρετε. Μόνο ένα λεπτό. Όλοι γιατί αυτοί... λέει φραπέ, ο άλλος... είναι ενός είδους καφέ. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Εσείς την εταιρεία αυτή, σαν αντένα, δεν μπορείτε να τη βρείτε, να δείτε αν όντως με χρηματοδοτεί ή όχι. Mm-hmm. Εσείς είστε έξυπνος. Έξυπνος άνθρωπος. Καταθέτω... Με ένα τηλέφωνο αύριο το πρωί θα διαπιστώσετε την κακοήθεια του κυρίου και θα δείτε ότι όλοι πυροδοτούν, όλοι πυροβολούν. Έχει καμία σφαίρα πιάσει τον πρόεδρο? Όχι. Όχι. Να σας πω κάτι ακόμα. Ναι. Επειδή είπατε εσείς να βρείτε, κάναμε το εξής. Σας βλέπω πάρα πολλά βράδια, και εγώ και η γυναίκα μου. Και πραγματικά ομολογώ ότι κλείνουμε την ημέρα ακούγοντας ορισμένα πράγματα και πολλές φορές μου λέει και η ίδια ότι είδες, τα λέει έξω από τα δόντια και τα λέει καλά. Είδα λοιπόν ότι ορισμένες φορές, ορισμένα τηλέφωνα, μιλάμε ελάχιστα τηλέφωνα, ένα στα χίλια, ένα στα εκατό ίσως, προσπάθησαν λίγο να παίξουν και να φεδρύνουν λίγο, να δημιουργήσουν μια ηλαρότητα, λέγοντας ότι πρόεδρε σου στέλνουμε και κάποιες πίτσες κτλ. Εμείς ψάξαμε δημοσιογραφικά. Και είδαμε ότι υπάρχουν δύο μαγαζιά, πήγαμε στο ένα, από το οποίο έχουν σταλεί ορισμένες πίτσες στο κανάλι σας. Να δούμε το βίντεο. Να δούμε το βίντεο.
Είναι ο καλύτερος πολιτικός που μπορούσε να υπάρξει ποτέ. Εγώ προσωπικά το ψηφίζω και έτσι με την αρχή του 94 τρώω αυτή την πίτσα στο όνομά του. Συγχαίρετο κύριο Λεβέντη που τα λέει έτσι στο καλεστημένο και μπράβο του που τρώει πίτσες και μπορεί να τα ακολουθήσει και άλλοι πολιτικοί. Γιατί όχι. Στην Ελλάδα με αυτά που γίνονται πιστεύω ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Και το συγχαίρω πάρα πολύ που τρώει τις πίτσες και πίνει και τους καφές δημοσίως. Ποιος παρήγγειλε τις πίτσες του κύριου Πρόεδρου? Ήρθαν δύο κύριοι, πολύ καλωδημένοι, και παραγγείλανε πέντε πίτσες και πέντε ήταν special και από ό,τι μου είπαν special σαν τον κύριο Λεβέντη. Εγώ τις περιποιήθηκα ιδιαίτερως και τις έκανα πάρα πολύ special, γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Λεβέντη. Έρχονται πάρα πολλές φορές αυτοί οι κύριοι, πάντα καλωδημένοι, και πάντα παραγγείλουν τη special την πίτσα και έστερα. Σου αρέσει πάρα πολύ και ιδιαίτερα φαίνεται ότι αρέσει τον κύριο Λεβέντη. Κοίτα, στον κύριο Πρόεδρο είναι έτοιμες. Να τα παιδιά της πάμε γρήγορα γιατί και αλλιώς να αργήσει, αρχίζει η κουβέντα. Είδατε λοιπόν ότι πιάσαμε ένα από τα μαγαζιά, κινηθήκαμε στην ακτίνα γύρω από το κανάλι 67 και μπήκαμε μέσα λέγοντας ότι θέλουμε και εμείς να παραγγείλουμε μια πίτσα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Ναι. Δεν πιάσατε κανένα. Πήγατε και σκηνοθετήσατε όλες αυτές τις ιδέες. Το πιστεύετε αυτό? Απολύτως. Το πιστεύετε? Και ξέρετε καλά. Εγώ θέλω να παρακαλέσω το εξής. Για να δείξετε ότι με χιούμορ και σαρκασμό αντιμετωπίζετε. Εγώ θα βρω τους ανθρώπους αυτούς για να δω και πώς θα τους βρείτε. Να τους βρείτε. Κύριε Πρόεδρε. Να δω και πώς θα τους δώσετε. Κύριε Πρόεδρε, δεν έρχονται πίτσα στο κανάλι? Πείτε μου αλήθεια. Αγαπητέ φίλε κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό σας καίει. Όχι, λέω. Είστε σοβαρός άνθρωπος. Το χιούμορ δεν χρειάζεται στην πολιτική. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Ξέρετε ότι είστε το μεγαλύτερο όνομα της δημοσιογραφίας και τώρα με κολακεύετε τώρα. Και τώρα κλονίζομαι. Γιατί κλονίζεστε? Γιατί αν εσείς που είστε το μεγαλύτερο. Γιατί κλονίζεστε? Έχετε αυτή τη σοβαρότητα. Για να σε αυτή την εκπομπή. Αντί να μάθει ο κόσμος τις απόψεις μας για το ένα και το άλλο, να ασχολείστε με τις πίτσες, πραγματικά. Θα μου λύσετε την διαφορία. Λυπάμαι την Ελλάδα δηλαδή. Εσείς είστε κορυφή. Θα μου λύσετε την διαφορία. Και τώρα φέρεστε σαν. Σαν γεωτρύπανο να σας βάλουμε μέσα. Να... Κύριε Πρόεδρε, θα μου λύσετε μια απορία τώρα που θα κλείσουμε. Μάλιστα. Σε αυτούς, τους λίγους ή τους πολλούς, εγώ πιστεύω ότι είναι λίγοι, οι οποίοι προσπαθούν με κακό τρόπο να διακομωδήσουν τον Βασίλη Λεβέντη. Έχουν βρει ένα κακό που λέω? Όχι. Μπορούν να σχολιάσουν? Εσείς ο ίδιος. Όχι. Λέτε ότι με ακούτε. Όχι. Έχετε διαπιστώσει κάποιο κακό πράγμα που είπα, κάποιο λανθασμένο, κάποιο υπερβολικό? Ξέρετε τι πιστεύω, ποια πέστε. Πιστεύω ότι είναι η επιτυχία σας. Εσείς πώς είναι... με κρίνετε? Εσείς, ο Παναγιώτοπουλος προσωπικά. Σαν απλός άνθρωπος. Έξω από τα δόντια, ναι. Εγώ πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι η επιτυχία σας είναι, γι' αυτό σας βλέπει ο κόσμος στο κανάλι. Δυστυχώς δεν εμφανίζεστε πια. Κλείνει παρένθεση. Και θέλω να μου πείτε γιατί μετά. Μάλιστα. Αλλά η επιτυχία σας είναι ότι λέτε πράγματα τα οποία τα σκέφτεται και θα ήθελε να τα πει ο μέσος πολίτης. Μάλιστα. Αυτή είναι η επιτυχία σας. Ότι λέτε πράγματα που θέλει να ακούσει ο μέσος πολίτης. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα γιατί δεν τα ακούει η εξουσία. Επιτρέψτε μου όμως. Η εξουσία γιατί... Ρωτήστε τους. Α. Ρωτήστε τους. Εσείς τους δεν έχετε ρωτήσει ποτέ? Τους ρωτώ. Και τι λένε? Τους ακούτε τι λένε? Τι λένε? Τους ακούτε. Η εξουσία. Τι ρωτήσατε ποτέ? Βεβαίως. Τους ακούτε τι λένε? Εσείς έχετε ρωτήσει ποτέ τον Σουδάκη τον Παπανδρέου να του πείτε ο Λεβέντης λέει αλήθειες? Κάθε βράδυ τον ακούω κι εγώ. Εσείς τον ακούτε, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Παπανδρέου? Δεν παίρνει 4 εκατομμύρια την ημέρα καταρχήν ο Παπανδρέου σήμερα, ο Ανδρέας. Κάθε μέρα παίρνει 4 μου, εκατομμύρια. Κύριε Πρόεδρε, απαντήστε μου. Λύστε μου μια απορία. Αυτός ο άνθρωπος σκέπτεται ότι κάποιοι άλλοι πεινάνε και δεν έχουν να ζήσουν, ναι. Κύριε Πρόεδρε, λύστε μου μια απορία. Γιατί εκνευρίζεστε όταν κάνουμε αναφορά στις προσπάθειες ορισμένων ολίγων να διακομωδήσουν το λόγο του Λεβέντη? Γιατί εσείς δεν απαντάτε με το ίδιο χιούμορ? Αν είχατε εδώ το Μητσοτάκη τον Παπανδρέου. Γιατί δεν απαντάτε με το ίδιο χιούμορ? Αυτά θα τον ρωτάγατε. Εντάσσεστε κι εσείς. Μα αυτοί δεν έχουν χιούμορ, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορείτε κι εσείς να γλιτώσετε. Εσείς δείξτε ότι έχετε χιούμορ. Δεν μπορείτε να γλιτώσετε από μια προσπάθεια του κατεστημένου και όλων των ανθρώπων που εντάσσονται και ενσωματώνται μέσα σε αυτό να πλήξουν το Λεβέντη. Έχετε διερωτηθεί αυτός ο Λεβέντης όντως ένας κακός, ένας σκληρός, ένας παλαβός ή μήπως είναι ένας άνθρωπος που λέει την αλήθεια και επιτέλους είναι έντιμο να πλήτεται την αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε? Είναι έντιμο, αυτό είναι έντιμο να αναγνωρίζετε ότι λέω την αλήθεια και από την άλλη μεριά να βγάζετε πίτσες και παλαβομάρες και τον Παπανδρέου και όλα αυτά εδώ χάμω? Γιατί πίτσες? Γιατί δεν τρώμε πίτσα? Σας παρακαλώ, θα περίμενα από εσάς να μείνετε μέσα μου όσο ψηλά σας ήξερα πριν την εκπομπή. Καλύτερα που δεν με καλούσατε. Ξέρετε, που δεν με καλούσατε είναι καλύτερο. Γιατί τουλάχιστον υπηρετούσατε διατηρούσατε κάτι μια άλλη εικόνα. Και διατηρούσατε τη σοβαρότητά σας. Εδώ τώρα φεύγοντας, τι θα λέω για εσάς?
Θα λέω, τον έβαλε ο ένας και ο άλλος στον Κακομοίρη, ενώ μέσα του ξέρει την αλήθεια, να κάνει ζημιά στο Λεβέντη. Ζημιά στον τόπο κάνετε. Δηλαδή θέλετε και η τελευταία φωνή που έμεινε όρθια και μετά τις κακουχίες που έχω τραβήξει, θέλετε να με κλείσετε? Μιλήστε ελεύθερα εδώ. Γιατί ζωντανή εκπομπή, πείτε τα όλα. Απαντήστε μου, τι θέλετε επιτέλους. Πείτε μου, τι θέλει ο Μητσοτάκης ο Παπανδρέου. Να κλείσω το κανάλι 67, να το κλείσω αύριο το πρωί. Να μην βγάλω την εφημερίδα μεθαυριανή την Τρίτη που θέλω να τη βγάλω 11 του μηνός. Να μην τη βγάλω ούτε αυτή. Να πάω σπίτι μου να ησυχάσω, τότε θα αισθάνονται πιο υπέροχοι. Μην πάτε σπίτι σας. Μα τι άλλο θέλουν. Την αλήθεια λέω. Δεν ζητώ τίποτα. Ούτε θέλω αξίωμα. Δεν θέλω αξίωμα. Θέλω έλεγχο. Ακούστε, και έλεγχο και εντυμότητα και καθαρότητα και ίσες ευκαιρίες για όλο το λαό. Ήταν τα οράματα του Γεωργίου Παπανδρέου, το ξέρετε. Λεβέντη, οράματα εάν ανθρώπων... δεν ήταν η πολιτική ζωή έτσι, ναι, δεν θα άκουγε κανείς τα λόγια σας. Για να τα ακούει κανείς τα λόγια σας σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην πολιτική ζωή. Ακριβώς, και σας είπα στη διπλανή Ιταλία, τα παλιά κόμματα όλα, όλα τα παλιά κόμματα πήραν 28%. Κάτω από 30%. 28% και πήραν 72% καινούργια κόμματα. Στην Ελλάδα ο λαός είναι δειλός. Επιτρέψτε μου όμως να επιμείνω. Δεν τόλμησε. Στο ότι ο λαός δεν τολμά, λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Γιατί ο Βασίλης Λεβέντης δεν τολμά με χιούμορ να αντιμετωπίσει αυτούς τους ολίγους οι οποίοι προσπαθούν να τον διακομωδήσουν. Μα τι με χιούμορ, τι. Εγώ να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Τι... Και θα σας το πω. Αυτοί και που προσπαθούν θα... να με διακομωδήσουν είναι με χιούμορ. Είναι οι αφελείς και οι πληρωμένοι. Είναι δύο είδων. Τι να αντιμετωπίσω με χιούμορ. Ακούστε να δείτε. Ανθρώπους χαμηλού επίπεδου. Σας στέλνουν πίτσες για να σας γελοποιήσουν. Δεν είναι αλήθεια αυτά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ρωτήσατε κάποιον. Το βλέπω από το τηλέφωνο. Δεν είναι αλήθεια, κύριε Παναγιώτοπουλε. Θέλετε να φάμε μια πίτσα εδώ μαζί. Είναι σκηνοθεσία. Θέλετε να φάμε μαζί μια πίτσα εδώ μαζί. Δεν είναι έντιμο, κύριε Παναγιώτοπουλε. Γιατί δεν πήγατε και γράψατε κάποιον. Το χιούμορ δεν χρειάζεται. Του δώσατε κάτι και δέχτησαν να παίξουν τον Καραγκιόζη αυτοί οι άνθρωποι. Αρνείστε να... το χιούμορ, κύριε Πρόεδρε, στην πολιτική ζωή. Εγώ αρνούμε την ανεκτιμότητα. Εσείς που πήρατε φραπέ με τέτοια άνεση. Αρνούμε την ανεκτιμότητα. Και αν έκατσα εδώ όλη αυτή την ώρα, ξέρετε γιατί έκατσα. Για να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει επιτέλους η βρωμιά στην Ελλάδα. Ναι. Και τώρα έμαθα. Και διαπιστώσατε ότι. Βγαίνω ωφελημένος από αυτή τη συζήτηση. Και διαπιστώσατε ότι, κύριε Πρόεδρε. Ότι δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια. Μάλιστα. Θα θέλατε να κλείσουμε τρώγοντας από κοινού ένα κομμάτι πίτσα? Δεν την χάνει. Φάω κι εγώ. Δεν την χάνει να έχω φάει ποτέ πίτσα. Καταρχήν δεν ξέρετε και το να φάμε μυστικό. Τώρα. Δεν να φάμε τώρα. Εσείς πολύ φέρτε μας λοιπόν να φάμε μια πίτσα με τον πρόεδρο, κλείνοντας. Να σας προσφέρω ένα κομμάτι. Ευχαριστώ. Να απαντήσετε σε όσους. Εμένα μου προσφέρετε την αγάπη σας. Το Βασίλη Λεβέντη. Την είδα σε όλο σας το μεγαλείο. Σας εκτιμώ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή την όμορφη βραδιά που έζησα δίπλα σας. Δεν θα φάμε ένα κομμάτι πίτσα μαζί για τον τρόπο, κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να ολοκληρώσετε κάτι. Δεν θα φάμε ένα κομμάτι πίτσα μαζί. Φάτε μόνος σας, δεν πειράζει. Το φάω μόνος μου, λέτε. Όταν, εμένα την ευχαρίστηση μου την κάνατε. Δεν υπάρχει καμία... Εμένα με ευχαριστήσατε. Λοιπόν, δεν θέλω να κλείσω έχοντας τον Βασίλη Λεβέντη δίπλα μου πικραμένο. Θέλω να δω τι θα λένε αύριο οι φίλοι σας εσάς και τι θα πάρουν να πούνε οι τηλεθεατές του Αντένα στο τηλεφωνικό σας κέντρο για αυτό που κάνατε σήμερα. Αισθάνεστε πικραμένος? Όχι. Όχι. Αισθάνεστε αγανακτισμένος? Σας είπα, όταν έναν άνθρωπο τον μισώ ή θέλω να τον εξοντώσω, τον αγνώ. Mm-hmm. Ενώ εσείς προσπαθείτε να με εξοντώσετε. Γιατί? Γιατί η δύναμη του Λεβέντη δεν είναι ο Λεβέντης. Ένα απλό παιδί είναι ο Λεβέντης. Είναι η δύναμη της αλήθειας. Mm-hmm. Και αν κόψετε το Λεβέντη και αν τον εξοντώσετε το Λεβέντη και αν καταφέρετε όλη την Ένωση Κεντρών να την εκμηδενήσετε, θα υπάρχει ένα ζητούμενο. Αυτός ο λαός τι θα κάνει? Θα τον σώσει ο Εύερτ? Θα τον σώσει ο Μητσοτάκης, θα τον σώσει ο Ανδρέας. Ποιος θα τον σώσει? Ας τον σώσει λοιπόν. Εγώ είμαι πολύ. Δίνω χρόνο όσων θέλουν όλοι. Τώρα θα προδώσουν και με τη Μακεδονία και θα βγει ο λαός με ματσούκι στον δρόμο. Προηγουμένως είπατε γιατί είστε κατά του αίματος. Ήμουνα πάντα κατά της βίας και κατά του να εξωθώ το λαό στο αίμα. Φοβούμαι όμως ότι δεν θα καταφέρουν να γλιτώσουν ούτε τη βία ούτε το αίμα αν προδώσουν τη Μακεδονία και τους. Λέω από τώρα και στους δύο αυτούς κυρίους, γιατί και ο ένας με αυτά που έκανε το Δεκέμβριο του 1991 και ο άλλος με αυτό το ότι η Νέα Δημοκρατία ευθύνεται για την προδοσία, πάνε να βάψουν τα χέρια τους στην προδοσία, να προσέξουν καλά, γιατί ο λαός θα στήσει νέο γουδί στην υπόθεση αυτή. Τη Μακεδονία, δηλαδή ο Βενιζέλος την πήγε. Αγώνα, ο Βενιζέλος την πήγε εκεί που την πήγε. Θα ήταν στη Λάρισα πρόεδρε, η Ελλάδα. Θα περάσετε στον ένοπλο αγώνα? Εγώ δεν, ο λαός θα περάσει. Εγώ καθόλου. Εγώ ίσως είμαι σπίτι μου ή εκτός Ελλάδος. Αν λίγο συνεχίσει ο λαός να φέρεται. Όπως φέρετε, το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσω εκτός Ελλάδος. Και κάνω και αυτή τη δήλωση σήμερα. Γιατί εδώ πλέον υπάρχει βρωμιά. Η χώρα η οποία εξόρισε το δίκαιο Αριστίδη. Και θα μείνει ένωση η χώρα η οποία έδωσε κόνιο στο Σοκράτη. Η χώρα που φυλάκισε τον Κολοκοτρώνη. Η χώρα που πισόπλατα μαχαίρωσε τον Καποδίστρια. Η χώρα αυτή θα σεβαστεί το Λεβέντη? Δεν νομίζω. Μητσοτάκης και Παπανδρέου τις αξίζουν.
Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι από τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε κάπου να κλείσουμε την εκπομπή. Ο κύριος Λεβέντης εξέφρασε την πικρία του για ορισμένα πράγματα. Ότι σε ό,τι μια φορά θα αναλάβω την ευθύνη. Τον βλέπω ήδη ότι κοιτάει την πίτσα και θα τον προσκαλέσω αφού χαμηλώσουν τα φώτα της ράμπας, τα φώτα του στούντιο, θα τον προσκαλέσω να πιούμε ένα ποτήρι μπύρα για το καλό του χρόνου και να φάμε από ένα κομμάτι πίτσα οι δυο μας. Φίλοι και φίλες, να σας ευχαριστήσουμε και απόψε για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας. Εγώ θα σημειώσω πάλι αυτό που είπα πριν, ότι αν δεν ήταν η πολιτική μας ζωή έτσι, δεν θα ακούγαμε με τόση προσοχή από το κανάλι 67 αυτά που λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Κλείνοντας, γιατί δεν εμφανίζεστε πια στο κανάλι, τι συνέβη, σας φάγανε εκ των έντων, τα διαβούλια, τα κομματικά. Ό,τι ήταν να πω το είπα. Το λέτε όμως στη Βόρεια Ελλάδα. Λίγο ακόμη εκεί, γιατί πήγα 5-6 μήνες εκεί στο Κόσμο TV, την τηλεόραση, είναι μια πολύ καλή τηλεόραση κάποιων παιδιών. Τα ξαναείπαμε, τώρα απομένει ο λαός να ανοίξει τα μάτια του. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ευχαριστώ που ήρθατε και σε εμάς κυρίες και κύριοι, καλή μας όρεξη.